Καλή σας μέρα. Καλημέρα και καλώς ήρθατε στο Breakfast at Star. Είναι κρίμα που χάνετε τις φωνητικές ικανότητες αυτού εδώ του ανθρώπου. Γιατί? Και τώρα που τραγουδάει ο Ρουβάς από πίσω γκαρίζει. Αυτό είναι λίγο ακαπέλα. Ακαπέλα. Πάμε, δώστο. Όλα είσαι εσύ. Ένα, δύο, τρία. Όλα είσαι εσύ. Όλα είσαι εσύ. Γιατί είναι τόσο μόνιμο αυτό? Δεν υπάρχει λόγο. Να το ζωμόνιμο το δει όλη η Ελλάδα. Το ζείτε όλοι μαζί, γιατί σήμερα είναι. Έλα. Παρασκευή! Δύο. Δύο μηδέν. Λοιπόν, είμαστε εδώ, θα είμαστε μέχρι τις 12. Ξεκινάει το Breakfast at Star, η εκπομπή που σας κάνει να περνάτε ωραία, να ξεχνάτε το τι συμβαίνει γύρω μας που είναι και τόσα πολλά. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε ανάγκη να ξεχνιόμαστε, να περνάμε ωραία, να χαμογελάμε και να έτσι γεμίζουμε την πάτη της μπαταρίας για το Σαββατοκύριακο που έρχεται, γιατί είναι Παρασκευή, όπως είπες. Ναι. Και η Άση μας έχει πει ότι θα είναι ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Τι γελάς, παιδί μου. Τι έπαθες? Μου σημαίνει κάτι, δεν μπορώ να το πω. Θες να φτερνιστείς? Μάλιστα, ώρα δεν πειράζει. Λοιπόν. Τι είναι αυτό? Πού ήταν η κάλτσα? Θα βάλει τον μπούστο για να μην το ξεχάσει. Α, δεν είναι δικό σου. Μισό λεπτάκι. Εκεί συνήθως βάζουμε και λεφτά. Μήπως έχεις τίποτα, κάνα 50 ευρώ για δες. Τι έκανε η κάλτσα μέσα στο μπούστο? Την κάλτσα, γιατί την έχεις, παιδί μου, μέσα εκεί? Γιατί τη μία μπότα τη φοράω με κάλτσα, την άλλη όχι. Να σου πω κάτι, μήπως έχεις κάτι άλλο ή όχι? Τελειώσαμε. Μουσακά. Λοιπόν, για πάμε ρε παιδιά, ποιοι είμαστε? Είμαστε οι Crazy Water News. Έλα. Δείτε σε λίγο σε ζωντανή σύνδεση με το Παρίσι τον Έλληνα κομπέρ του διάσημου καμπαρέ της πόλης του φωτός, Crazy Horse. Σήμερα θα είναι μαζί μας η Τζοάν και θα παρουσιάσει το καινούριο της τραγούδι με τίτλο Midnight. Στις 11.30 μη χάσετε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Άση Μπίλιου. Ωραίο τραγούδι αυτό. Νίκος Τριφωνόπουλος, μουσικός επιμελητής από τα αγαπημένα μου. Τζοάν, λοιπόν, θα την έχουμε μαζί μας εδώ σήμερα. Και έχει κάνει διασκευή για αυτό το τραγούδι. Έκανε και το Rapture με την Ξένια. Ναι, με την Ξένια Κάλλη που είχαν κάνει στο Mad Walk. Μ' αρέσει πολύ, Τζοάν. Αχ, μου θυμίζει τα νιάτα μου αυτά τα τραγούδια που κάνει διασκευή, Τζοάν. Τα νιάτα σου, μα έχει φάει με τα νιάτα σου. Πες μας για τώρα τίποτα. Τζοάν είναι 19-20, το ξέρεις, εκεί είναι το θέμα μας. Ακόμα τόσο είναι. Πόσο να είναι, 22, θα μας τα πει. Πάμε στο πρωινό μας, Τζο. Ναι, παιδιά, γιατί είναι Παρασκευή σήμερα και είναι το τελευταίο πρωινό της εβδομάδας για σας στο νούμερο 12 από την Ελισάβετ Κυρίτσι. Έχουμε οδηγίες γάμου για τα νέα ζευγάρια από την Ελένη Μενεγάκη, με αφορμή. Θυμήθηκε τώρα, τότε που παντρεύτηκε με τον Γιάννη Λάτσιο, και λέει: ας δώσω τα φώτα μου στη νέα γενιά που μπορεί να θέλει να παντρευτεί. Την ίδια στιγμή έχουμε την Ελεονόρα Ζουγανέλη που λέει ότι έκανε ένα γάμο πολύ διαφορετικό από όλους τους άλλους. Δεν είχε μονόπετρο η πρόταση γάμου. Σοκαριστήκατε? και έχουμε και το νέο ζευγάρι που πολύ ανυπομονούμε να παντρευτεί, το Βασίλη Μπισμπίκη, και τη δεύτερη φορά που βγήκανε με το κουμπάρο τους για ψάρι αυτή τη φορά, Μανώλη Κονταρό. Στα δικά σας. Παιδιά, καταρχάς καλημέρα. Κατά δεύτερο Παρασκευούλα σήμερα. Σας στέλνω στις επάλξεις. Πάντα με προσοχή. Ώρα για breakfast. Παιδιά, ένα θα σας πω. Δεν έχανα επεισόδιο των Ιερόσυλων της ΕΡΤ 2 πίσω στο τιμημένο 1983. Ήμουν μέσα στο 92% της τηλεθέασης που είχε χτυπήσει η υπερσειράρα. Και δεν το λέω εγώ, το λέει ένας εκ των πρωταγωνιστών. Έχει κάνει τηλεθέαση 92%. Δεν μπορούσα να κυκλοφορήσω στον δρόμο. Για έτσι πήρα το πρώτο αυτό. Μου αυτοκίνητο. Για πες μας αυτή την ιστορία. Ήταν η Ιερόσυλη. Όταν πεζόταν αυτό το σύριαλ και είχα μια σκηνή αυτοκτονίας, γιατί εγώ αυτοκτονούσα στο σύριαλ, και ήταν πάρα πολύ δύσκολη σκηνή. Η σκηνή αυτή κάηκε και την ξαναγυρίσαμε μετά από 1,5 μήνα. Και δυστυχώς όταν παίχτηκε το σύριαλ, τη βραδιά εκείνη γινόντουσαν τα μεγάλα blackout σε όλη την Ελλάδα και κόπηκε το ρεύμα και παίχτηκε η σκηνή της αυτοκτονίας μόνο στη Μακεδονία. Ρε πρόεδρε, που με πήγες τώρα. Πρωταγωνιστής ο Θάνος Λιβαδίτης και στο cast ονοματάρες του ελληνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης. Στην Κυψέλη της ΕΡΤ 2 τα είπε ο Σπύρος της καρδιάς μας. Άμα σε δω, είμαι τρελός και σ' αγαπάω.
Χρήστος Παπαδόπουλος εκ των παιδιών από την Πάτρα. Το θρυλικό συγκρότημα για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Εδώ έχω μια φωτογραφία. Πρέπει να είναι στα Χανιά ή στο Ηράκλειο. Όπου είχαν κοπεί 8.000 εισιτήρια, αλλά ο κόσμος είναι πάνω από 15.000 που γέμισε μέσα το στάδιο. Το γήπεδο είχε ανέβει μέχρι και στο πάλκο σε εμάς πάνω που παίζαμε. Για να καταλάβετε σε μια αντιστοιχία, ήταν κάτι σαν τους Rolling Stones, παιδιά. Ο Χρήστος τα είπε στο κουτί της Heaven. Μυθικές εποχές, φίλοι μου. Απόψε το κορίτσι θέλει θάλασσα. Το κορίτσι ήθελε θαλασσινάκι, ο άντρας ωστόσο το πήρε και το πήγε. Ο Βασίλης Μπισμπίκης και η Δέσποινα Βανδύ πήγαν για ψαράκι στην Πειραϊκή, έχοντας παρέα τον κουμπάρο Μανώλη Κονταρό και τον γιο του. Έρατη σου είναι η καψούρα. Τη φωτό ανέβασε η ίδια η Δέσποινα ως story στο Instagram. Αυτή η ανετήλα της Ελένης Μενεγάκη να μιλάει πλέον ελεύθερα και χωρίς κομπιάσματα για πρώην και νυν είναι από τα νέα αγαπημένα μου πράγματα. Χθες αναφέρθηκε στο γάμο της με τον Γιάννη Λάτσιο με αφορμή τα επώνυμα των παιδιών και τις επιλογές που υπάρχουν. Όταν θυμάμαι είχαμε πάει να παντρευτούμε με τον Λάτσιο, το πρώτο πράγμα που μας ρώτησαν στην εκκλησία είναι τι επίθετο θέλετε να πάρουν τα παιδιά σας, και εγώ τότε δεν τα ήξερα αυτά. Και είχα κοιτάξει λίγο σαν χαζί. Τι εννοείται? Σκεφτόμουν, λέω κάτι άλλο. Μήπως νομίζουν ότι δεν είναι τα δικά μας επίθετα αυτά, επειδή δουλεύουμε στην τηλεόραση. Δεν το πιάσαμε τη μία, αλλά άφηνα το Γιάννη να τα λέει. Και σοβαρό, τα λέγει πολύ ωραία. Και εγώ παρακολουθούσα. Λέει, πρέπει να τα πείτε και οι δύο γονείς, να συμφωνήσετε και να το υπογράψετε. Δεν ήμασταν γονείς, σύζυγοι. Ναι. Πριν παντρευτούμε, σου λέω. Ναι, ναι, όλα αυτά έπρεπε να τα υπογράψουμε, ναι, ναι, για να μπούμε στην εκκλησία. Τότε μου είχε κάνει εντύπωση γιατί δεν τα ήξερα, ήμουν και μικρή. Τώρα δεν μου κάνει πια εντύπωση. Όλο αυτό ήταν μια μικρή οδηγία για νέα ζευγάρια. Αν καταλάβατε. Όχι ότι θα περιμέναμε κάτι διαφορετικό από την Ελεονόρα Ζουγανέλη και τον Σπύρο Δημητρίου, αλλά η πρόταση γάμου δεν είχε δαχτυλίδι. Ενώ κάπου στο βάθος άχνο φαινόταν και ένας παππούς Γιάννης. Θυμάστε την πρόταση γάμου? Ναι, βέβαια. Πώς ήταν? Όχι, θα σου πω και την πρόταση γάμου. Ας κρατήσουμε κάτι για αυτή τη σχέση μόνο. Ήταν με δαχτυλίδι ή χωρίς? Μόνο χωρίς δαχτυλίδι. Α, χωρίς δαχτυλίδι. Το χρωστάει. Τι ήταν με? Το χρωστάει. Χωρίς δαχτυλίδι. Χωρίς δαχτυλίδι. Ήταν με άλλο κόσμο, με ένα οικογενειακό κοιμήλιο. Ναι. Ο παπάς σου έχει εκφράσει δημοσίως και την επιθυμία να γίνει παππούς. Ναι. Τι θα το απαντήσεις? Τι να το απαντήσω? Αυτά τα πράγματα, όσο και να θες, δεν μπορούν να έχουν απάντηση. Τόσο ρεαλιστική είναι κάποια πράγματα. Είναι πάλι αυτό. Ο παπάς μου το έχει όνειρο και εγώ μπορώ να το έχω. Η ζωή τα φέρνει όπως είναι να τα φέρει. Τι είπε δημόσιο ο παπάς σου? Ο παπάς μου, αυτό είναι το κακό, τα λέει όλα δημόσια, δεν κρατάει το σώμα του Χριστό. Και λέει και δεν λέει η Ελεονόρα, η οποία εξακολουθεί να πετάει στα σύννεφα της ευτυχίας και πολύ καλά κάνει. Η τραγουδίστρια φιλοξενήθηκε σε αυτόν και τον άλλον της ΕΡΤ. Τον Κώστα Νικούλη, το μπετρί του σασμού, τον ξέρετε. Τον Νικόλα Νικούλη όμως, τον γνωρίζετε? Θα θέλαμε να δώσει κάποιες εντολές. Νικόλα, πού είναι το παιδί μου? Πού είναι το παιδί μου? Σε πιάσαμε. Υπέροχο. Κοίτα, ήρθε. Κάτι άλλο που κάνει το γατί? Νικόλα, κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Αν το έκανε αλήθεια θα πάθαινα σοκ. Κάτσε κάτω. Καταρχάς, πόση χαρά που ο Κώστας είναι γατον μπαμπάς και κατά δεύτερο πώς το κατάφερε αυτό. Ακόμα και η Ευγενία Σαμαρά, η οικοδέσποινα του Your Pet Show, έμεινε κάγκελο. Γάτα ο Νικόλας. Διπλής. Εγώ δεν ήξερα ότι οι γάτες ακούνε. Ούτε εγώ. Βάλεγε περίεργο να ακούει η γάτα. Κάτσε κάτω. Δηλαδή κάτσε κάτω στη γάτα και κάθεται. Δεν το δες. Είναι γάτα που πιστεύει ότι είναι σκύλος. Εγώ αυτό κατάλαβα. Δεν μπορεί. Εκτός αν την έχει εκπαιδεύσει τόσο πολύ. Γιατί οι γάτες συνήθως είναι πολύ ανεξάρτητες, δεν υπακούν κανένα. Δεν ασχολούνται και πολύ με τον ιδιοκτήτη. Έχει περάσει τους πολύ χρόνο με το γάτο. Δεν υπάρχει περίπτωση για να κάτσει να ακούει. Ο γάτος δεν ακούνε. Κάτσε, ρε παιδί μου, όπως εκπαιδεύονται τα σκυλιά. Ναι. Έτσι, φαντάζομαι αντίστοιχα θα υπάρχει κάποια εκπαίδευση για τις γάτες. Δεν γνωρίζω, να σου πω την αλήθεια. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, Εκπαιδευτή γατών. Δεν έχω ξανακούσει. Λοιπόν, νέα ειδικότητα. Εκπαιδευτής γατών. Αλλά αν το γατάκι τώρα το παίρνει συνέχεια μαζί του, δηλαδή στα γυρίσματα ή στις διακοπές, έχουν ένα άλλο δέσιμο. Γιατί κάποιοι έχουν τα γατάκια και τα αφήνουν ελεύθερα. Να μπαίνουν, βγαίνουν από τη βεράτα, από το παράθυρο, να τα αφήνουν μόνα του στο σπίτι. Αν το γατάκι το παίρνει μαζί, γίνεται σαν εσένα και σε ακούει. Κάτσε, κάτσε. Πάρε το γατάκι στις διακοπές. Πας καλά. Θα εξαφανιστεί, παιδί μου, η γάτα στις διακοπές. Άμα σου φύγει το γατί στις διακοπές, πού θα πάει? Μα αυτό σας λέω. Σε ακούει, να του πει, έλα πίσω, δεν έρχεται. Ο Νικόλας έρχεται. Του Νικόλα έρχεται. Όχι του Νικόλα, ο Νικόλας. Ο Νικόλας, συγγνώμη. Ο Νικόλας του Κώστα. Τι παίρνει με τον Νικόλας του Κώστα? Εγώ με τα γατιά δεν έχω καλή σχέση. Δεν μπορώ. Εγώ τα αγαπώ τα γατάκια. Γιατί?
Γιατί, όχι, γιατί πλάκα, τώρα με ρωτάει, γιατί αγαπάω ένα ζωάκι. Κακό είναι 9 και 10 το πρωί. Τα γατάκια. Να σα πω, όλα τα ζωάκια τα αγαπάμε. Και τις αύρες. Τα όχι, τις αύρες δεν τα αγαπάμε. Θα επανέλθουμε. Το γατάκι, να σα πω με ποια έννοια. Δεν δένεται συναισθηματικά με το αφεντικό του. Δένεται, αλλά είναι και ανεξάρτητο. Δεν είναι σαν το σκυλάκι που θα σε περιμένει, θα σε κοιτάζει με στα μάτια. Όταν θα πονά, θα είναι εκεί δίπλα σου. Για σύντροφο μοιάζει αυτό. Όχι, παιδί. Η γάτα έχει τα δικά τη ζόρια. Έχει νεύρα, έχει αυτά, έχει άλλη προσωπικότητα. Είναι ανεξάρτητη, ρε παιδί μου. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε στην Ελεονόρα Ζουγανέλη. Εγώ το έχω ξαναπεί ότι θεωρώ αμήχανες ερωτήσεις αυτές για. Και τώρα το πήγανε και λίγο. Ο μπαμπάς σου θέλει να γίνει παππούς. Τι του απαντάς. Είναι αδιάκριτο, είναι αμήχανο. Εκείνη τη στιγμή τι να απαντήσει η Ελεονόρα. Πολύ σωστά είπε. Ο πατέρας μου τα λέει όλα δημόσια. Δεν ανακλίνει το στόμα του. Μα γι' αυτό ρωτάνε αυτός και ο άλλος και όλοι μαζί αυτοί. Γιατί ουσιαστικά ξέρουμε ότι ο Γιάννης Ζουγανέλης είχε δώσει πάρα πολλές πληροφορίες τότε που ήταν να γίνει όλα ο μπαμπάς. Όλα τα είχε πει καλέ. Ακριβώς. Οπότε και τώρα είναι μια ερώτηση που είναι εύλογο να γίνει στην Ελεονόρα. Όχι, τη ρωτήσε και τον παπά της, γιατί και ο κ. Ζουγανέλης απαντάει χωρίς ερώτηση. Δεν χρειάζεται να ρωτήσει. Δηλαδή, τσόπ, μόλις με μικρόφωνο αυτό, να κάνουμε ένα παιδί. Είναι σαν μια δημόσια δήλωση. Σε κλιπαρό, κάτι τέτοιο. Αγία, ρε παιδί μου. Μια καλημέρα στον κύριο Γιάννη Ζουγανέλη, γιατί μας βλέπει και το αρέσουμε και πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας πω, αυτό το έχουν οι παπάδες, να ξέρετε. Και τα λένε όλα παντού. Το ζω κι εγώ αυτό. Εσύ, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, σου λέει και εσένα ο παπά σου. Τα λέει, ρε παιδί μου, μου λένε πράγματα που μπορεί να συμβαίνουν και λένε ποιο το πω παπά. Α, ο παπά. Εκεί παθαίνει ένα. Εντάξει, χαίρομαι. Χαίρεται για τη χαρά του παιδιού του. Είναι ωραίο. Μέχρι που μπορεί να φτάσει, δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις μέχρι που μπορεί να φτάσει το αγαπησιάρικο που να γίνει. Μα είναι πολλές φορές. Καταλαβαίνω γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί και για το δικό σου πατέρα. Γιατί όταν χαίρεσαι με τη χαρά του παιδιού σου, θες να τη μοιραστείς. Οπότε τώρα είναι κάμερες. Γιατί τυχαίνει να είσαι πρόθυμος και είσαι ο Ζουγανέλης, θα τα πεις. Αλλιώς πού θα πας να τα πεις, ο μπαμπά σου, ξέρω εγώ, θα τα πεις στη γειτόνισσα, ρε παιδί μου. Το ίδιο πράγμα. Μιλάμε τώρα για μία κοπέλα όμως που ερωτεύτηκαν και ραφνοβόλα. Έγιναν πάρα πολύ γρήγορα όλα. Ναι, στο τσακ μπαμ γίνανε. Ναι, πολύ γρήγορα και μπορεί να μην ήθελε να δώσει πολλές πληροφορίες. Γιατί όλοι ρωτούσαν τότε πώς έγινε, τι γνώρισε η. Σαν Ιμπαλτζή. Γίνανε πάρα πολύ. Τώρα ο Ζουγανέλης όπου τα και τα έλεγε. Λόγω της ταχύτητας δεν υπήρχε και μονοπετράν δηλαδή. Δεν παιδιά, αυτό θέλω να ρωτήσω. Αυτό δηλαδή τώρα υπάρχει ακόμα. Αμέ. Φυσικά, πέρα από το μαυρίκιο μαυρικίου που είδαμε χθες που γονάτισε. Δηλαδή ακόμα υπάρχει αυτή η διαδικασία ότι πάνω πάρω το δαχτυλίδι και θα πέσω στα γόνατα να κάνω γιατί την πρόταση. Δεν υπάρχει αυτή η διαδικασία, δεν σε καταλαβαίνω. Μου φαίνεται. Φουλ παλιακό, δεν καταλαβαίνω. Τι να δώσεις, τι να δώσεις. Τι πρέπει να δώσεις, παιδιά, κάτι. Είσαι με τον άνθρωπό σου. Αποφασίζετε ότι θέλετε να είστε μαζί και πιο επίσημα, τέλος πάντων. Γιατί δεν βρίσκει κανένα νόημα στο γάμο. Ούτε εγώ. Έτσι, παρεμπιπτόντως. Με κοιτάει η παρουσιάστρια, παρεμπιπτό το στόμα. Παιδί μου, καταλαβαίνω κι εγώ πολλές φορές. Είναι τα χαρτιά της, φεύγει. Εγώ μερικές φορές σκέφτομαι ότι δεν βρίσκω νόημα στο γάμο, αλλά μη μας τα ισοπεδώσεις κιόλα. Αυτό, δηλαδή. Αν είναι. Μην τα αλλάξουμε κιόλα, ρε παιδί. Θέλω να πω όμως, ρίχνει τη διαδικασία, την πρόθεση του ανθρώπου ότι θέλει να την παντρευτεί επειδή όχι, δεν έχει δαχτυλίδι. Όχι, αλλά θέλουμε να μας πάρετε και να σας πάρουμε αντίστοιχα ένα δώρο. Δεν θες να είναι δαχτυλίδι γιατί είναι πανάκριβο. Στον Αραβόνα, πάρε μου ένα σετ σερβίτσιο. Στον Αραβόνα ο άντρας γονατίζει και δίνει το μονόπετρο. Η γυναίκα δεν κάνει τίποτα. Λέει του. Δεν κάνει τίποτα. Τι κάνει. Ξέρεις με τι πάθος πρέπει να πούμε yes I do. Το δεν κάνει τίποτα πώς το εννοείς. Ότι δεν μας δίνετε κάτι. Τι θες να πάρεις. Σας δίνουμε τον εαυτό μας καλή. Τι εγώ τι σου δίνω δηλαδή. Εσύ μου δίνεις την αγάπη σου, το μονόπετρο, μου ζητάς να δεσμευτώ, εγώ το σε κάθαρα μπροστά σε όλους. Και σε όλους. Με καράτια και μπριγιάν. Λοιπόν, εγώ το κάνω κι αυτό. Το κάνεις και εγώ ξαφνικά σου λέω ναι και σου παραδίνομαι. Αλλά και όλες παραδίνεται. Αλλά δεν είναι δύο παραδίδω το ένα στον άλλον. Επίσης μπορεί να την κάνει η γυναίκα. Δεν είναι απαραίτητο να την κάνει οπωσδήποτε ο άντρας. Αυτό με ρώτησε, για άντρα και γυναίκα, όταν δέχεται την πρόταση. Εγώ αγοράζω την πρόταση με το σερβίτσιο. Γιατί κάντε λίγο εικόνα να σου έρθει άλλος με ένα βαλιτσάκι σερβίτσιο. Είναι και χρηστικό. Τώρα το λέτε για μένα που εγώ αγαπώ τις πορσελάνες που το έκανε και ο Γρηγόρης Ζώρος. Δηλαδή. Γιατί το δαχτυλίδι τι θα το κάνεις. Άσε που θα φοβάσαι. Όχι, περίμενε. Κοσμήματα μπορούμε να βάλουμε. Άσε που θα το φοράς και θα φοβάσαι μην χάσεις τα μπριγιάν και που θα βγάζεις να το βγάζεις στον νηπτήρα για να πληθείς και στο πάρουνε. Γιατί να υπάρχουν κάποια έθιμα. Υπάρχουν κάποια έθιμα που δεν χρειάζεται να τα εξηγούμε. Αυτό υπάρχει, δεν θέλουμε να φύγει. Έτσι είναι, να. Συμφωνώ. Τώρα το λέω και εγώ που δεν θέλω να το ζήσω ξανά. Φοράς μονόπετρο. Δεν μου κάνει. Υπήρχε όμως μονόπετρο. Υπήρχε, αλλά δεν μου μπαίνει από τότε. Θα μπει η βέρα μετά. Ας πούμε τώρα, δεν θα το χρησιμοποιούσες για να τρως μέσα τη φασολάδα σου. Αλλά ναι. Και θα λέω αυτό, ήταν η πότα σιγά μου. Θα τρώω τη φασολάδα και θα θυμάμαι την πότα σιγά μου. Φοβερό, ρομαντικό. Το δαχτυλίδι που το έχεις κάπου καταχωνιασμένο και δεν το βλέπεις, τη θυμάσαι την πρώτη σιγά μου. Δεν πήγαινε να το σκοτώσεις να πάμε κανένα ταξίδι. Αγία μου.
Και πάρε ένα σωστή ποτήρια για το σαρδίτσιο. Και μια στιγμή για γάμο, πάμε στην Ελένη Μενεγάκη που αυτό που έγινε στην εκκλησία που ρωτάει ο παπάς στο ζευγάρι την ώρα που παντρεύεσαι. Πριν κάνεις παιδί. Τίποτα. Είσαι απλά, θα κάνεις κάποια στιγμή. Πρώτο ο Θεός. Τι επίθετο θέλετε να πάρουν τα παιδιά σας, πρέπει εκεί να επιλέξεις και να είναι ομόφωνη η απόφαση ότι θέλω να πάρει αυτό το επίθετο. Δεν πρέπει να πεις εσύ το δικό σου και η γυναίκα το δικό της και ο παπάς δεν ξέρει τι να κάνει. Εγώ ξέρετε τι σκέφτομαι, ότι θα μπορούσε... Δεν υπήρχε παλιά, όχι. Έστω ότι με λένε εμένα, ας πούμε, Γεωργίου και τον κύριο που θα παντρευτώ, BBC, ας πούμε, και ρωτάει ο παπάς, πώς θέλετε να πούμε το παιδί και απαντάει, ξέρω εγώ, αυθόρμητα, μια καρτελιά. Θα γινόταν, ας πούμε. Τι γίνει, όντως. Δικό μου είναι το παιδί. Αυτό, παιδιά, εγκυμονεί κινδύνους. Γιατί θα μπορούσε, παιδί μου, αν υπάρχουν εξώγαμες σχέσεις. Και ξέρω εγώ. Γιατί δεν σημαίνουν αυτά. Μόνο στα σύριαλ νομίζετε ότι γίνονται αυτά. Τι κάνεις κιόλας εκείνη τη στιγμή. Εκεί τίποτα. Πίνεις λίγο το νάμα και σοπαίνει. Όχι, πίνεις όλο το μπουκάλι. Ένα μπέρδεμα να γίνει. Ένα μπέρδεμα χαλάει οικογένεια, παιδιά. Δεν χρειάζεται να ρωτάνε τέτοια διάκριτα πράγματα οι παπάδες. Νομίζω ότι αν πρέπει πάντως, Σόνι, και δεν να γίνεται κάποια ερώτηση, θέλω να εισάγουμε στον γάμο μας αυτή την πολύ ωραία ερώτηση που λένε. Ότι αν διαφωνεί κάποιος, να σηκώσει το χέρι, το λύσο σου σπάσει για πάντα. Το έχουμε σε όλες τις ταινίες αυτό. Δεν είναι πολύ ωραίο αυτό. Και να σηκώσει το πρώτο χέρι θα είναι πεθερά. Εννοείται. Αυτό όταν έγινε σε μένα. Δεν απαντήσαμε, γιατί το θεωρούσαμε δεδομένο. Να, αυτά με νευριάζουν. Ποιο δεν απαντήσατε. Το ποιο επίθετο θα πάρω. Και λέει ο παπάς να πρέπει να ρωτήσω. Ωραία, και λέει ο άντρας μου το δικό του και εγώ δεν απαντούσα. Αν δεν απαντήσω και εγώ, δεν μπορεί να προχωρήσει τη διαδικασία. Γιατί θα καθόσουν να ακόμα εκεί. Πρέπει να απαντήσω και εγώ. Εσένα είναι δικό σου. Το επίθετο είναι του άντρα σου. Των παιδιών μου. Όχι, το δικό σου. Το δικό μου είναι το δικό μου. Α, γιατί δεν τα μοιράσατε. Δικό μου επίθετο, δεν έχω του άντρα μου. Γιατί δεν τα μοιράσατε. Θα μπορούσε. Πώς λένε τον άντρα σου στο επίθετο. Και λαϊδίτη. Θα μπορούσε να πείτε τα μισά παιδιά και λαϊδίτη και τα άλλα μισά παπίλα. Και πολλά γιατί. Ένα περισσεύει. Ένα γλυκάει. Ωραία, στο πείτε ένα καρτελιά. Τι σε πειράζει. Και τα δύο. Πόσα παιδιά έχω. Οι παπάδες, τι έχουν ακούσει αυτοί οι παπάδες. Λοιπόν, παιδιά από την Πάτρα, τι είδατε το πλάνο με τη συναυλία. Τέλειο, λες και είναι Beatles. Λοιπόν, αν μου έχει λείψει κάτι με το COVID, είναι οι συναυλίες, παιδιά. Ναι. Και εμένα. Το βλέπεις και λες, πω, κοίτα πώς είμαστε τώρα. Μας φαίνεται λίγο σαν πολύ μακρινό. Είναι, αλλά και γενικά δεν είναι η πραγματικότητά μας τώρα. Αυτό τώρα πότε ξαναγίνει. Με Pixlax να έχει ξαναγίνει, ας πούμε. 15.000. Ναι, αλλά βλέποντας αυτό, γιατί το είδα και πάνω το βίντεο πριν το δούμε στον αέρα, και λέω, παιδιά, πω, πω, COVID. Πώς έχουν μαζευτεί όλοι αυτοί. Ναι, κάτι συντικά βάλανε, πού τα έχουν. Ενώ αυτή η συναυλία είναι χρόνια πριν και επειδή έχουμε συνηθίσει όλη αυτή την ιστορία, απόσταση ο ένας από τον άλλον, αποξένωση και όλο αυτό, βλέπεις αυτό και πραγματικά είναι σαν να σου δημιουργεί τρόμο. Εγώ αυτό το είχα ζήσει πολύ έντονα, έτσι, αυτό το πανικό που δεν έχω και, για να μην σας πω ψέματα, δεν ξέρω τι χωρητικότητα έχει το γήπεδο Χαλκίδας. Με βύση καρβέλα, πήγαινα γυμνάσιο, δημοτικό πρέπει να πήγαινα, και είχαν έρθει, σκέψου ότι είχαν φέρει και την κόρη τους μαζί. Νίπιο. Όχι, από το θυμάμαι. Είχαν φέρει και τη Σοφία μαζί και ήταν μικρό η Σοφία. Μήπως τότε σε DVD. Όχι, είχα πάει με τη μαμά μου και ήταν και, νομίζω, και ο μπαμπάς μου. Παιδιά, ο κόσμος. Ο κόσμος. Είχαν κλείσει όλοι οι δρόμοι της Χαλκίδας. Δεν μπορούσε να περάσει από πουθενά. Για τέτοια κατάσταση. Αυτό συνέβαιναν τότε. Πώς ήτανε? 1700. Και σου φαίνεται. Είχε κλείσει όλο το κέντρο, παιδιά. Ναι, για, αλλά όταν είσαι παιδάκι και είσαι, όταν είσαι παιδάκι και είσαι τόσο δά, η 100 σου φαίνεται. Ρε, παιδιά, για τη Χαλκίδα είναι μεγάλο το γήπεδό μας. Είναι πολύ μεγάλο. Ναι. Και 1700 άτομα είναι αρκετά. Μην κοιτάς δηλαδή, τώρα το 15.000 Αραχανιά, πού είναι αυτό τώρα, πού έγινε αυτό. Συγγνώμη. Πού έγινε. Στην Κρήτη. Μισό λεπτό. Ναι. Πόσο πολύ μεγάλη χωρητικότητα έχουν τα Χανιά. Ναι, ναι, ναι. Σας κέρδισα. Πολλά μπράβο στο Δήμο Χανίων. Στη γραμμή σας κέρδισαν τα Χανιά. Πάντως, αντίστοιχα, όπως έβλεπες με αυτές τις συναυλίες, το βλέπεις και με τις τηλεοπτικές σειρές. Δηλαδή, ο Σπύρος Μπουμπίλας αυτό που έλεγε τώρα στην Κυψέλη, χθες στα κορίτσια. Βέβαια, θα μου πεις, όταν τα κανάλια είναι δύο, εντάξει, δεν και τεράστιο τρίο, όπως να κάνεις 92%. Όχι, σωστό και αυτό. Παραπάνω από 9 στους 10. Ρε παιδί, αν καθίσουμε και μετρήσουμε όλες αυτές τις σειρές που βγαίνουν οι παλιοί ηθοποιοί και λένε εγώ έπαιζε σε μια σειρά που έκανε 90%, εγώ έπαιζε σε μια σειρά που έκανε 85%. Όλες τελικά κάνανε. 80 ήταν το στανταράκι, ήταν η βάση. Και τα μηχανάκια της HGB ήταν 2-3, δεν ήταν παραπάνω. Αλλά έχεις 3 κανάλια. R1, R2 και R3. Άντε και ένα μαύρο. Βασικά και αυτά τα κόκκινα, τα πολύχρωμα τις μπάρες. Δεν είχες και πολλές επιλογές. Μιλάμε για την εποχή που πήγαινε στην τηλεόραση να αλλάξει το κανάλι. Έτσι, που έλεγε άντε να μου αλλάξει το κανάλι και έπρεπε να πα εκεί. Ναι, και άμα είχε παιδιά ήταν πιο εύκολο. Αγάπη μου, πα λίγο στην τηλεόραση. Και σε άλλο να δω. Χαμήλωσε το λίγο και πήγαινε στην τηλεόραση. Είναι αυτό που χαλούσε και τη χαστούκιζε. Ναι, ναι, ναι. Έλα. Θα δουλέψει. Και πάλι όμω το 92% είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Ακόμα και με τα δύο κανάλια, παιδιά, είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό.
είμαστε όμως, μιλάμε για μια χρονιά που δεν είχαμε γεννηθεί. Να το πούμε κι αυτό. Το 1983. Ότι ήτανε. 1983. Εσύ είχες γεννηθεί. Μόνο εγώ είχα γεννηθεί. Γιατί κάνουμε τέτοιες ερωτήσεις στο breakfast, δεν καταλαβαίνω. Δεν κάναμε. Όχι, επισήμανα λίγο τη σειρά. Πότε γύριστε. Ναι, ήταν παλιά. Λοιπόν, προχωράμε στο νούμερο 11. Βέβαια, ήρθε η σειρά του νούμερο 11 και εκεί βρίσκουμε μια υπέροχη κυρία, την Νίκη Παλικαράκη. Τη συνάντησε η Μαρία Κοκολάκη στο θέατρο που εμφανίζεται. Μας μίλησε για τους ηθοποιούς που βγαίνουν από τη σχολή ψώνια και πώς πορεύονται και φυσικά για την τηλεόραση, την αυστηρότητα, την πειθαρχία και αν οι ξένοι ηθοποιοί και σκηνοθέτες θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν σε όλες αυτές τις ελληνικές συνθήκες της τηλεόρασης. Βρισκόμαστε στην παράσταση σύγχρονο θέατρο για την παράσταση ανάμεσα σε δύο κόσμους. Δευτερότητα στο σύγχρονο. Είμαι πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία. Είναι η διασκευή της νουβέλας του τελευταίου έργου του Τουργέγεφ. Είναι ένα εκπληκτικό κείμενο. Αυτό το κλειδί του ρόλου που εμένα με έχει συγκινήσει είναι ο τρόπος με τον οποίο απόλυτα αγαπάει τον ανιψιό της και έχει αφιερωθεί σε αυτόν. Η έννοια δηλαδή της αγάπης. Δεν ξέρω πια αν στους καιρούς μας είμαστε σε θέση να αγαπήσουμε τόσο απόλυτα, τόσο ολοκληρωτικά. Αυτό το απόλυτο που υπήρχε κάποτε. Εμένα με συγκινεί βαθιά. Έχετε βιώσει αυτή την έννοια του απόλυτου? Δεν ξέρω, πραγματικά. Έπιασα τον εαυτό μου να απαντάει. Είναι νομίζω πια ελληματικός ο τρόπος που ζούμε και βιώνουμε καταστάσεις. Χαίρομαι γιατί στο θέατρο έχω παίξει σχεδόν σε όλα τα είδη. Τίποτα δεν είναι εύκολο γιατί ξέρετε, βγαίνουμε εμείς από τις σχολές λίγο ψώνια, απαξιώνοντας έλα μωρέ, επιθεώρηση, έλα μωρέ το ένα, έλα μωρέ το άλλο. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Δηλαδή βγαίνουμε ψώνια ακόμα και σε προσωπικότητες που λέμε έλα μωρέ που θα πάω να δουλέψω με αυτόν. Αυτό σας το περνάει η σχολή? Η σχολή, οι δάσκαλοι, γενικά μια νοοτροπία νοσηρή κατά τη δική μου γνώμη στην ελληνική πραγματικότητα και μετά βγαίνεις και πας και βλέπεις κάποιους ανθρώπους που απαξίωνες και λες δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι απλό να είσαι 3,5 ώρες και να έχεις το κοινό στο χέρι σου. Και μου δόθηκε η χαρά να δοκιμάσω όλα τα είδη και πραγματικά είναι ισότιμα. Η τηλεόραση βάζει ταμπέλες? Απολύτως. Και νομίζω η γύρω αυτοίς βάζουν τις ταμπέλες. Mm-hmm. Δηλαδή ότι έλα μωρέ ο τηλεοπτικός, ο έτσι ο αλλιώς, δεν είναι τίποτα απλό. Εγώ προσωπικά την τηλεόραση και την αγαπάω και ως θεατής αλλά κυρίως ως ηθοποιός, της χρωστάω πάρα πολλά και δεν εννοώ αναγνωρισιμότητα και επιτυχία, εννοώ κυρίως επειδή απαιτεί μια τρομακτική πειθαρχία, γιατί η τηλεόραση τουλάχιστον στην ελληνική πραγματικότητα που γνωρίζω εγώ έχει τρομερές ταχύτητες, τρομερή αυστηρότητα. Μας έχει κάνει φαντάρους μέσα σε δευτερόλεπτα να έχεις ασκήσει τα εκφραστικά σου μέσα και σε κλάσματα δευτερολέπτου να πρέπει να πειθαρχήσεις, να συγκεντρωθείς, να παίξεις, να εκφράσεις. Δεν υπάρχει η πολυτέλεια της πρόβας που είναι σπουδαία στο θέατρο. Η τηλεόραση είναι, παιδιά, συγκεντρωθείτε το πλάνο μία, το πολύ δύο φορές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Εγώ την ευγνωμονώ για αυτή τη δυνατότητα που μου έχει προσφέρει. Φέτος πώς και δεν σας είδαμε? Ήταν να είμαι, δεν έγινε, συμβαίνουν αυτά. Θέλω να πιστεύω ότι σύντομα θα ξαναείμαι. Ο μόνος εχθρός της ελληνικής τηλεόρασης είναι η πίεση του χρόνου. Καμιά φορά που λένε «Μα οι ξένοι ηθοποιοί, ξένες σειρές», ας ερχότανε σκηνοθέτης, τεχνικός, ηθοποιός απ' έξω, στην πίεση τη δική μας, δεν νομίζω ότι θα κατάφερνε τα αποτελέσματα που καταφέρνουν οι Έλληνες που ασχολιόμαστε με τον χώρο της μυθοπλασίας. Δεν καταλαβαίνω γιατί η τηλεόραση σε κάνει φαντάρο. Γιατί σου λέει ότι σου δίνει μια πειθαρχία, ναι, και μπαίνει σε μια πίεση χρόνου και χρησιμοποιείς όλα τα εκφραστικά μέσα για να αποδώσεις το ρόλο. Κάτι που στο θέατρο με πάρα πολλές πρόβες, με άλλες συνθήκες, δεν είναι τόσο πιεστικό η τηλεόραση, σου λέει. Είναι αυτό που κάνεις, λες, κάνω ταχύρυθμα. Κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Πόσο ωραία το διαχώρισε από το θέατρο, έτσι. Γιατί σου λέει είναι πολύ διαφορετικό να είσαι 3 ώρες πάνω στη σκηνή και να πρέπει να κρατήσεις αυτόν που βλέπει την παράσταση. Ενώ την ίδια στιγμή, εντάξει, στην τηλεόραση ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει το μοντάζ. Και κάτι να μην πήγε καλά, θα κοπεί η σκηνή η δική σου εκεί που πρέπει, έτσι ώστε και να μην εκτεθείς
και να βγει το σωστό αποτέλεσμα. Γιατί στο θέατρο εκτίθεσαι πολύ διαφορετικά. Δεν μπορείς να το καλύψεις από πουθενά. Αυτό απλά που γίνεται σε ελληνικές παραγωγές και συνδέεται με αυτό που λέει στο τέλος για τους τεχνικούς ή τους σκηνοθέτες που μπορεί να έρθουν από το εξωτερικό. Εδώ πέρα, επειδή τα budget είναι πολύ περιορισμένα και ο χρόνος είναι πολύ συγκεκριμένος, πρέπει να βγει ένα επεισόδιο, να βγει μια ταινία σε πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, μπορεί να έχεις μία μέρα για να γυρίσεις ένα επεισόδιο. Οπότε δεν χωράνε ούτε λάθη, ούτε μπορείς να ξεχάσεις το ρόλο σου, ούτε μπορείς να μείνεις συγκεντρωμένος, ούτε να χάσεις κάποια τάκα. Είναι πάρα πολύ απαιτητικό. Γι' αυτό λέει ότι αν έρχονταν από το εξωτερικό δεν θα άντεχαν τις ταχύτητες. Έχουν μάθει να πηγαίνουν πιο αργά. Έχουν μάθει σίγουρα να πηγαίνουν πιο αργά. Επίσης είναι και άλλα teams, παιδιά. Τώρα εντάξει, μια ταινία, ας πούμε, χολιγουτιανή μπορεί να έχει 100 άτομα team. Αν το είχε πει και ο Μπιμπίλας για το Crown αυτό. Ναι. Θυμάσαι που το είχε πει ο Μπιμπίλας. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν άνθρωποι για όλες τις θέσεις. Εδώ πέρα ένας άνθρωπος κάνει 10 πράγματα. Δεν νομίζω ότι στο εξωτερικό, δηλαδή οι σειρές. Τις γυρίζεις πρώτα και μετά τις πουλάς. Δηλαδή, κλείνεις μια συμφωνία ναι. και με βάση το δικό σου χρόνο λες τότε θα προβληθεί. Εδώ στα κανάλια, όταν λένε ότι μια σειρά μπορεί να συνεχιστεί και την επόμενη σεζόν, ναι. σε πιέζουνε ουσιαστικά για να κάνεις γυρίσματα. Είναι για ανάποδα δηλαδή. Επεισόδια. Ναι, νομίζω ότι είναι και θέμα το πώς. Είναι και πώς είναι η διαδικασία. Θυμάμαι ακόμα και το παραπέντασμα του Γιώργου Καπουτσίδη, που ήταν μια σειρά με τεράστια επιτυχία, επειδή είχε πάρα πολλές απαιτήσεις. Αν θυμάστε τη δεύτερη σεζόν, έπαιζε ένα επεισόδιο κάθε δύο εβδομάδες, γιατί δεν προλαβαίνουν να το γυρίσουν. Μπράβο, έχεις δίκιο. Δηλαδή έπαιζε το επεισόδιο τη Δευτέρα και παράλληλα οι άνθρωποι γυρνούσαν το επόμενο και δεν προλαβαίνουν να βγουν. Εκεί δεν υπάρχει περιθώριο για πρόβα, είναι αυτό που λέει η κυρία Παλικαράκη. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για πρόβα. Οπότε αναγκαστικά μπαίνει στο στρατόπεδο και γίνει στο φανταράκι που πρέπει να ταπεξέλθει σε αυτές τις συνθήκες. Πάντως, τρομερά αξιόλογη ηθοποιός, υπέροχη ηθοποιός και πολύ συγκροτημένη. Ναι. Δεν το αντιλαμβάνεστε κι εσείς αυτό. Είναι ο τρόπος που μιλάει, είναι η φωνή της που σε ηρεμεί, είναι αυτά που λέει. Είναι πολύ σπουδαία. Μάλιστα, πάμε διαφημιστικό διάλειμμα να επιστρέψουμε, να πάμε στα διεθνή μας που τόσο σας αρέσει και εσάς και τόσο μας αρέσει και εμάς. Τα απολαμβάνετε καθημερινά εδώ μαζί μας από τον Τάσο Μπιμπισίδης. Είναι στο νούμερο 10 και συνεχίζουμε την αντιστροφή μέτρηση μέχρι να φτάσουμε στο υπέροχο νούμερο 1 του Breakfast at Star. Δείτε σε λίγο σε ζωντανή σύνδεση με το Παρίσι τον Έλληνα κομπέρ του διάσημου καμπαρέ της πόλης του φωτός, Crazy Horse. Σήμερα θα είναι μαζί μας η Τζοάν και θα παρουσιάσει το καινούριο της τραγούδι με τίτλο Midnight. Στις 11.30 μη χάσετε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Άση Μπίλιου. Εντάξει, εγώ επειδή κάθομαι και βλέπω τις εκπομπές που κάνουμε, να ξέρετε ότι όταν παίζει μουσική και τραγουδάμε, το ζούμε όλοι. Είμαστε όλοι να κατατορείτε αυτή τη στιγμή. Είμαστε όλοι όσοι τραγουδάνε εδώ, έτσι. Δείτε το κάποια στιγμή, να γελάστε. Λοιπόν, κοινάνε και μας σήμερα, άντε με το καλό όλοι. Ναι, θα γίνει αυτό που λέει ο Γιώργος. Θα γεμίσει το Instagram με νυχτερινά κέντρα το Σαββατοκύριακο. Σίγουρα. Καλή σας μέρα για ακόμα μία φορά. Είναι το Breakfast at Star εδώ και έχουμε τόσο ωραία διεθνή και φρέσκα που ακόμα και οι ίδιοι οι stars που σχολιάζουμε εμάς βλέπουν. Αμέσως τώρα, BBC This News. Τάσο, φέρε μας το 10 το καλό. Είσαι το νούμερο 10 μας. Είμαι σήμερα. Το νούμερο 10, παιδιά, και τώρα σου λέει όλες. Κάθονται εκεί, τέτοιες όλες. Είναι με το κοντρόλ στο χέρι σου. Αλλά λέει, ναι, τι θα δούνε πάλι αυτή εκεί πέρα στο Breakfast at Stars, στο Greece. Τώρα θα δούνε. Εσείς. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να ξεκινήσουμε με την Queen. Παιδιά, η Βασίλισσα έχει κέφια, πρέπει να σας πω. Έχει κέφια, παρόλο που ετοιμάζεται να πάει εδώ. Έλα, τέλεια, εδώ. Λοιπόν, είναι το fashion icon το απόλυτο, στα 95 της. Συγγνώμη. Δώστε της ένα χειροκρότημα. Ναι, 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 ναι. Να ρωτήσω, πού πάει στη Βασίλισσα.
στην κηδεία τη. Καλέ, έλα ντροπή. Έλα. Όχι, όχι. Εγώ τη χαίρομαι. Τη χαίρομαι, πραγματικά. Θέλω όλα τα κορίτσια που είναι πάνω από 80, 85, 90 έτσι. Χρονών που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή να πάρουν παράδειγμα από τη Βασίλισσα Ελισάβετ και να έχουν κέφι και χαρά για ζωή. Να φοράνε αυτό το υπέροχο rose lip gloss που έχει βάλει και η Queen. Πολύχρωμες μαντήλες, ωραία γυαλιά ηλίου. Εδώ είναι. Έτσι. Αυτή είναι η εικόνα που θέλω να βλέπω από τα εγώ κορίτσια. Εγώ το έκανα και εγώ στη γυαλιά μου αυτό. Της έφασα καριονάκι, παιδιά. Είναι αυτή η απόχρωση ναι. Είναι Kylie Jenner από τα καινούργια που έχει βγάλει για το Valentine's Day. Και να δείτε που το έχει βάλει για να είναι επίκαιρη. Επίσης δεν έβαψε ρίζα η Βασίλισσα. Αυτό όχι, παρατηρώ. Όχι. Έχει το διατηρεί αυτή την κουπ, η οποία της πηγαίνει, γιατί αυτό το λευκό γκρι είναι πάρα πολύ τάση τα τελευταία χρόνια. Θα μπορούσε να ξεκινήσει από αυτήν. Προκαλώ τη γιαγιά μου, τη Μαρία που μας βλέπει κάθε μέρα. Βλέπει Breakfast Star. Θέλω rose lip gloss γιαγιά μου και γυαλιά και μαντήλα πολύχρωμη. Ναι. Θα το πω και εγώ στη δικιά μου γιαγιά, γιατί η γιαγιά μου φτιάχνει μαλλί, το κάνει πορτοκαλί, αλλά δεν βάζει lip gloss. Οπότε ωραία. Γιαγιά, βάλε και ένα καριονάκι. Λοιπόν, να σας πω ότι πηγαίνει σε ένα από τα παλάτια της, να τσεκάρει εκεί πέρα τι γίνεται. Γιατί έχει μία επέτειο την Κυριακή που μας έρχεται. Συμπληρώνεται 70 χρόνια από το θάνατο του πατέρα της. Οπότε θα περάσουν κάποιες οικογενειακές στιγμές αυτό το παλάτι και ετοιμάζεται και για τις δικές της χαρές, ρε παιδιά. Ναι. 70 χρόνια θα γιορτάσει τη Βασιλεία φέτος. Μακροβιότερη, βέβαια. Πώς θα γίνει στο Λονδίνο το καλοκαίρι. Μακάρι να προλάβει. Εξού και το φούξια κραγιόν. Θέλει να περάσει το μήνυμά της. Εγώ κάπως τη βλέπω ότι έχει αλλάξει κάπως η διάθεση. Ναι, και εγώ έτσι νομίζω, παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Χαρούμενη τη βλέπω. Εγώ νομίζω το ξεπερνάει σιγά-σιγά. Σαν να έχει ξανανιώσει λίγο, ρε παιδί μου. Σαν να έχει ηρεμήσει. Ναι, πέρασαν οι 40 μέρες. Γιατί. Γιατί λέω, αν πέρασαν οι 40 μέρες και δεν έχει βάλει, ας πούμε, γκλος και έχει βάλει, είναι περίεργο. Τι θα πούνε στο παλάτι. Όχι, δεν κάνει τέτοια λάθη. Εκείνη είναι το παλάτι. Και να σου πω και κάτι, αυτή βάζει τους κανόνες. Μπορεί τώρα να βγάλει καινούριο κανόνα. Να φοράτε παντού rose lip gloss. Έτσι γουστάρει τώρα η Βασίλισσα, έτσι την είδα. Να σας πάω τώρα στην Kim, τη φίλη μας που μας βλέπει. Ναι, ναι. Δείτε φιλιά στο κορίτσι. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, έκανε τις διακοπές της. Έτσι είπε να ξεκουραστεί λίγο από την ξεκούραση. Έκανε διακοπές με τις κολλητές και την τελευταία μέρα η κολλητή της είχε γενέθλια, αλλά έπρεπε να πετάξουν. Και της λέει: μη σκάς, παιδί μου. Θα κάνουμε ένα πιτζάμα πάρτι, θα κλείσω εγώ ένα ιδιωτικό τζετ, γιατί αυτές είναι φίλες. Ναι. Αυτό είναι πάρτι. Απολογιά για σένα για τους καημούς. Ήμουν και εγώ εκεί να κάνω τον πιλότο. Πάντως, εμείς να κάναμε πιτζάμα πάρτι, tweet, οι πιτζάμες φοράγαμε και κάτι με φλωράρ. Αυτό. Όχι, δεν φοράγαμε. Έχουν συνδυαστεί τα πιτζαμάκια γιατί πρέπει να βγουν κάποια post για το Instagram. Τώρα δεν γίνεται να πω ότι. Και σκεφτόμουν και εγώ να κανονίσω ένα πάρτι, αλλά μετά από αυτό. Όχι, δεν θέλω. Να μας πας, παιδάκι. Τι θα πούνε δικοί μου. Κλείσε ένα jet να έρθουμε. Καλύτερα. Άκου τώρα, γιατί άμα αυτές κάνουν. Απογειώθηκε το jet. Απογειώθηκε. Έκανε τη διαδρομή από τις διακοπές του, γύρισε στο LA. Στην πίστα την έβγαλα. Δεν κατάλαβα. Απλά ένα γύρω-γύρω, βέβαια. Για να πάρε μέσα. Πήγαν κάπου και ξαναγύρισαν πίσω. Ναι. Δεν έκανα να διασκεδάσουν. Ήταν διακοπές όλες αυτές μαζί και η κολλητή είχε γενέθλια. Και λέει: δεν θα κάνω τα γενέθλιά μου. Και της λέει: μη σκάς, θα κλείσω εγώ ιδιωτικό τζετ και θα τα γιορτάσουμε όλα εκεί. Τους πήγαν μπουφέτες, ποτά, σαμπάνιες και τέτοια. Ναι. Είπαν: θα κάνουμε και πιτζάμα πάρτι. Γιατί δεν έχω ανεβάσει κάτι αντίστοιχο σου λέει στο Instagram. Και πέρα από αυτό. Οι πιτζάμες είναι δικές σας, είναι τη Kim να πούμε. Πολύ μόνο, βέβαια, να μην το ξεχνά. Πώς γίνεσαι αλήθεια κολλητή. Μου, είναι η σειρά που βγάζει από τα εσώρουχα, Skims λέγεται. Ναι, εγώ εντωμεταξύ για ένα περίεργο λόγο νομίζω ότι είναι η Jay Tune με τις κολλητές της. Έτσι απλά μπερδεύτηκα, δεν ξέρω. Θα μπορούσε να είναι η τέταρτη της παρέας. Σωστά, συμφωνώ. Την έβλεπα εγώ στο Jet δίπλα. Και πώς γίνεσαι κολλητή με την Kendall, με την Kim. Εγώ, ό,τι story έχουμε κάνει. Δεν μας έχει κάνει ριπόστ. Δεν μας θέλει εμάς. Τίποτα. Τι κάνουμε εμείς για κολλητές. Τώρα στείλτε όμως ένα μήνυμα. Νοικιάζω ιδιωτικό jet για πάρτι πιτζάμα. Πάμφθηνα. Ναι. Στο δίνω free. Ναι. Και άμα κλείσω από τώρα το πιτζάμα πάρτι για του χρόνου, ξέρεις τι φθηνό εισιτήριο θα βρω. Ναι, στην πίσω πίσω, στις οικονομικές θέσεις. 8 ευρώ πήγαινε, έλα, γιατί, ποιος γελάει. Να κλείσουμε ένα σπιτάκι από την πλατφόρμα με 50 ευρώ το βράδυ και της είναι μια χαρά να κάνουμε εκεί ένα πάρτι. Πιο ακριβά είναι, άστο. Στην τελική γιατί. 100. Τα έχει και τα χαίρεται, μια χαρά, εμείς μαζί της είμαστε. Ναι ρε παιδιά, αλλά αυτές είναι φίλες. Καλά. Αυτά είναι πάρτι. Λοιπόν, ποιος είναι τώρα ο επόμενος superstar που έρχεται για breakfast. Για να δω τι θα μπορούσατε να αναγνωρίσετε από αυτόν εδώ τον κύριο. Ποιος είναι. Σας θυμίζει κάτι. Έχει αλλάξει η αλήθεια είναι. Τον Νίκο Γκάλι μου θυμίζει. Τον Νίκο Γκάλι. Τον Νίκο Γκάλι. Η διπλανή είναι η Τζούλια Ρόπερτς. Η Τζούλια Ρόπερτς, ναι.
βρήκα την Τζούλια Ρόμπερτς. Αχ, η Τζούλια μου. Εμένα και τη Ρίτς Γουίδερσπουν μου έκανε διπλανή, αλλά αυτό δεν κάνει. Τον άλλο ψάχνουμε. Αυτό ποιο είναι τώρα. Δώσ' μας ένα στοιχείο, ρε Σιντάξο. Είναι πασίγνωστος, παιδιά. Είναι σούπερ στάρ. Είναι οσκαρικός ηθοποιός. Κιάνου Ριβς. Α, δεν είναι οσκαρικός. Έχει πάρει Δικάπριο. Μήπως είναι ο Μπιμπίλας τώρα που κάνει διευθυντή καριέρα. Δεν είναι ο Σπύρος Μπιμπίλας, είναι ο Σον Πεν. Τέλειο. Λοιπόν, ο Σον Πεν, παιδιά, είναι ο κύριος, ο οποίος έχει προσθέσει ένα πηγούνι, έχει βάλει λίγη φαλάκρα, έχει κάνει αυτό το make-up και έχει φορέσει αυτά τα 70's κοστούμια, γιατί ετοιμάζει μια καταπληκτική σειρά με την Τζούλια Ρόμπερτς. 6 επεισόδια αφιερωμένα σε ένα σκάνδαλο που είχε ταράξει την Αμερική του Νίξον το 1972 και έπρεπε για τις ανάγκες αυτής της σειράς να μεταμφιεστεί και να γίνει αυτός ο κύριος που βλέπετε δίπλα. Δεν είναι τρομερή η μεταμφίεσή του. Άμα πάει για Όσκαρ, θα πάρει το Όσκαρ της make-up, πώς τα λένε αυτά. Μπορεί να πάει για Emmy, γιατί είναι για σειρά, δεν είναι για ταινία. Ah, okay. Αλλά νομίζω και εγώ ότι θα έχει πολλές υποψηφιότητες, γιατί λένε ότι η σειρά αυτή θα είναι η σειρά του 2022, ότι πρόκειται να γίνει χαμός με αυτό το νέο. Ο Σον Πεν εκεί είναι άσχημος. Τον έχουν κάνει πολύ άσχημο. Στη σειρά, λέω. Εμένα στο Πεν μου αρέσει πάρα πολύ. Στο ρόλο είναι πολύ άσχημος, παιδιά. Αφού είναι ο ρόλος αυτός. Εντάξει, είναι ο Σον Πεν όμως, γιατί να τον κάνεις άσχημο. Μα δεν είναι ηθοποιήνα. Δηλαδή τη Σαρλίζ Θερόν στο Μάστερ τη θυμάσαι. Τι θυμάμαι. Ήταν όμορφη. Εντάξει, τώρα. Ήταν ο ρόλο. Δεν λέω. Να κάνω μια ερώτηση. Άντε τα προγούλια, άντε τα μαγουλάκια, άντε τα φρύδια. Το μαλλί. Πώ τη μικρίνανε και τη στενέψανε. Α, το είναι Χόλιγου τώρα και εσύ τι ψάχνει. Α, είναι Χόλιγου. Προσθέτει από πάνω. Και βάφει από δίπλα. Α, εντάξει. Κοντούρινγκ λέγεται αυτό. Κοντούρινγκ. Αν υπομονούμε να δούμε αυτή τη σειρά το Σεπτέμβριο. Θα βγει η Τζούλια Ρόμπερτ παίζει τη σύζυγό του. Νομίζω είναι πολύ ωραίο δίδυμο αυτή η δύο. Πολύ. Να σα πάω τώρα στην Εύα Λονγκλόριαν. Η οποία είναι παιδιά στα 46 τη. Έχει αυτό το συγκλονιστικό σώμα που όλοι θα μπορούν. Μπορούσαμε ενδεχομένως να ζηλεύουμε και να λέμε πώς τα καταφέρνει έτσι. Η ίδια λέει σιγά λέει, τι κάνω. Δεν είναι λέει κάτι που δεν μπορείτε να κάνετε κι εσείς. Ποιο είναι το μυστικό της. Τρεις ώρες την ημέρα θα κάνετε άρση βαρών. Αυτό λέει κάνω. Δεν κάνω λέει κάτι άλλο αυτό. Το ξέρει το Ευάκι ότι εμείς έχουμε και δουλίτσες να κάνουμε. Και δεν καθόμαστε όλη μέρα να ξυνόμαστε και το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να πάμε σε ένα γυμναστήριο τρεις ώρες. Κάτσε, παιδί μου, κάτσε λίγο. Τρεις ώρες σου είπε, δεν σου πολύ μέρα. Καλέ, τρεις ώρες που θα τις βρεις. Δουλεύω ένα 8ωρο. Θέλω και 8 ώρες να κοιμηθώ. Μετά θέλω και ένα 2ωρο να φάω. Δεν θα κάνω μπάνιο και θα έχω 3 ώρες τη μέρα να τις αφιερώνω για να κάνω αυτό. Πότε θα δω τους φίλους μου. Εντάξει, εγώ που έχω όλα αυτά που λέει η Τζο και τρία παιδιά, έχω 3 ώρες να κάνω. Βρίσκεις 3 ώρες. Πού να τις βρω, μωρέ. Μόνο μας, παιδιά, βρίσκονται αυτές οι τρεις ώρες. Ξέρετε τι άρση βαρών κάνουμε στον Ιωάννη. Πάντως η άρση βαρών κάνει πολύ ωραίο σώμα. Έχει δίκιο σε αυτό. Ωραία, παιδιά. Λίνα, ξεκίνα, κάτσε κάτω από την μπάρα. με τον πυροδήμα. λοιπόν, και είμαστε. Τάσο μου, γύρω να πίσω, σε ευχαριστούμε πολύ. Έλα, σε περιμένουμε, σε περιμένουμε. Και πάμε στο νούμερο 9. Πάμε στο νούμερο 9 και θα σταματήσουν τα γέλια. Θα σας κόψω απότομα τη χαρά σας. Θέλω να πάρετε χαρτομάντιλα. Ναι. Να καθίσετε αναπαυτικά στον καναπέ, γιατί μπορεί και να βάλετε τα δάκρυα, όπως η Μυριέλα Κουρεντή στο Survivor. Δεν έκλαψε που είχε γιορτή ο Τζον και δεν μπορούσε να τον αγκαλιάσει γιατί βρισκόταν μακριά. Έκλαψε. Δεν έκλαψε που έβγαλε ένα τραγούδι το οποίο δεν ήταν εμπορικό, δεν θα έκανε επιτυχία έτσι κι αλλιώς, αλλά εκείνη έκλαιγε χωρίς να ξέρει τι θα γινόταν με το τραγούδι. Έκλαψε. Δεν έκλαψε επειδή μπήκε μέσα με μία θλάση και τελικά κατέληξε με τέσσερις. Έκλαψε. Πόσο άλλο θα κλάψει η Μυριέλα Κουρεντή μαζί της και εμείς στο νούμερο 9. Η Breakfast at Star Films παρουσιάζει το δράμα Survivor μου παραστράτησα. Ένα βίντεο μικρού μήκους, δεν είναι και για χόρταση παρασκευιάτικα, για όλη την οικογένεια. Πρωταγωνιστεί το κορίτσι του λαού Μυριέλα Κουρεντή και τα μπουλούκια των μαχητών και πονήμων του Survivor. Τι έχει αυτό το κορίτσι και κλαίει, πείτε μου. Βέβαια, όταν κλαίει μια γυναίκα και όταν παραφέρεται, μη την επαρεξηγείτε, πώς πονάει δεν ξέρετε. Πραγματικά δεν θυμάμαι να σας πω αν για τους θεατές υπήρχε κάποιος Τζον στη ζωή της Μυριέλας πριν παιχτεί η φασούλα με τον τζακατσούκα το τσακάλι του κάμπου. Γιατί όταν μπήκε στο κάδρο, το κορίτσι άρχισε να κάνει channeling με την inner Μάρθα Βούρτσε της. Ήταν η γιορτή του Τζον. Θα ήθελα πάρα πολύ να τον πάρω μια αγκαλιά και να τον κοιτάξω και να τον μυρίσω και να του πω ότι τον αγαπάω πάρα πολύ και ότι μου έχει λείψει πάρα μα πάρα πολύ. Εκείνος από όλα όσα τραγούδια του έδωσα να διαλέξει. Διάλεξε το λιγότερο εμπορικό, θα έλεγα.
Ξαφνικά άρχισαν να κλαίνουν τα μάτια μου και άρχισαν ταυτόχρονα και του Τζον, χωρίς να κοιταζόμαστε. Μιριέλα. Μα Τζον. Είμαι στο σποτ μας τώρα. Άκου. Τζον, μου λείπεις πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ που είσαι εκεί για όλους. Σε ευχαριστώ που είσαι αυτός που είσαι. Σε λατρεύω και ανυπομονώ να βγω έξω και να κάνουμε αυτή τη μελωδία πραγματικότητα. Τέτοιο κλάμα ούτε με την Ινδύ Ναργκής, τον θρύλο του Μπόλιγουντ. Όσοι τη θυμάστε, Ζωή σε εμάς. Όταν η Μιριέλα δεν κλαίει για τον Τζον ή για την διπλομουτσουνιά του Τσακατσούκα, κλαίει γιατί δεν την παλεύει μία στα αγωνίσματα λόγω τραυματισμών ή για άλλα αγαπημένα της πρόσωπα. Μπήκα από την πρώτη μέρα με τρεις θλάσεις. Μια θλάση έχεις, για όνομα. Ναι. Δεν είναι μία, είναι τρεις. Είχα μία εδώ, απέκτησα μία πιο πάνω, απέκτησα μία εδώ και απέκτησα μία κάτω. Θέλω να αγωνιστώ αύριο. Έκανα το λάθος και μπήκα τραυματισμένη στο Survivor. Αν ήξερα ότι θα ήταν τόσο δύσκολα τα πράγματα εδώ, δεν θα έμπαινα. Προηγουμένως συγκινήθηκα πάρα πολύ, γιατί θυμήθηκα ότι αφιέρωσα την νίκη στον μπαμπά μου. Αγαπάω. Ο μπαμπάς μου είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο στη ζωή μου. Πατέρα, γιατί με έστειλες στο Survivor. Είναι το sequel, για να ξέρετε. Αυτή είναι η υπαρκτή ταινία του 67 με το παιδί του λαού Νίκο Ξανθόπουλο σε σκηνοθεσία Απόστολου Τεγόπουλου και σενάριο Νέστορα Μάτσα. Τώρα έχουμε ευκαιρία για remake. Ποιοι άλλοι κάνουν τη Μιριέλα να κλαίει? Οι συμπαίκτες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Από προχθές που δέχτηκα την επίθεση, που δέχτηκα την υπερβολική, που άρχισε να ουρλιάζει η Ευρυδίκη και μετά έρθει και μου είπε να μην της ξαναμιλήσω. Πραγματικά, ειλικρινά, ούτε που με νοιάζει να της ξαναμιλήσω αυτές τις κοπέλες μετά από αυτό που μου έκανε. Δεν υπάρχει λόγος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο μόνος λόγος που μπορούσα να σκεφτώ για να ψηφίσω είναι με ποιον νιώθω λίγο πιο μακριά. Όχι ότι δεν τον θέλω σαν συμπαίκτη μου ή συμπαίκτριά μου. Θεωρώ ότι είναι μεγάλη δύναμη και έχει κάνει τεράστια βελτίωση. Θα ψηφίσω την Αθηνά. Έλα, έχω σάμαλι, πορτοκαλάδα, λεμονάδα, κοκ. Παιδιά, τι κλάμα έχει ρίξει το κορίτσι αυτό μέσα εκεί. Δεν είμαστε σε θέση. Τι κλάμα έχει ρίξει. Συνήθως, μετά από αυτά τα βίντεο πάμε σε break για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τη συνήθεια. Έχουμε ώρα ακόμα να σε ενημερώσω. Παιδιά, να σας ρωτήσω κάτι. Τη στιγμή που έλεγε για τον Τζον και έλεγε «Αχ, μακάρι να μπορούσα να το συναντήσω», δεν νομίζατε ότι θα φύγει το πακέτο, θα εμφανιστεί ο Τζον. Θα πέσει ο τείχος. Θα αγκαλιαστούν και θα πούμε «Ευτυχώς, Βίκη μου, έφερε τους ανθρώπους κοντά». Η Βίκη Χατζηβασιλείου τους ξαναένωσε. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι έχει πολλούς λόγους να κλάψει. Δεν προλαβαίνει. Δηλαδή έχει τον Τζον, έχει τον μπαμπά, έχει τη θλάση 1, 2, 3 που έλεγε. Τρεις θλάσεις. Ένα κλάμα για κάθε θλάση. Παιδιά, ήταν τέσσερις. Ήταν τέσσερις. Λέει, μπήκαμε μία, μετά παίχτησα μία εδώ, μία εκεί και μία παραπέρα. Σύνολο, Μυριέλα μου, είναι τέσσερις. Να ξέρουμε για ποιο πράγμα κλαίμε. Γιατί άλλο είναι να κλαις για τρεις θλάσεις που ήταν μία και άλλο για τέσσερις που ήταν μία και έγιναν τέσσερις. Ναι, σωστά. Και έχει και το Τσακατσούκα, έχει κλάψει γι' αυτόν ή όχι ακόμα. Σίγουρα έχει κλάψει. Το Τσακατσούκα δεν έχει κλάψει. Εδώ έκλαψε γιατί έβαλε τη μελωδία του μη εμπορικού τραγουδιού. Ο Τζον. Αυτό ανήκει στην κατηγορία Τζον. Έχουμε ένα κλάμα. Δεν ξέρω τι κλάμα ήταν αυτό.
Ναι, αλλά το κλάμα ταυτίστηκε με του Τζον, παρόλο που δεν κοιτάχτηκαν. Δηλαδή, σκεφτείτε αυτό το τραγούδι, τι συνέστημα έβγαλε και στους δύο. Που δεν είναι μαζί, ε, έτσι λέμε. Να κάνω λίγο για το δικηγόρο του διαβόλου. Άντε, άντε. Δεις τώρα ότι είναι ηθοποιός και όχι εύκολο. Μήπως είναι πολύ ευσυγκίνητο το κορίτσι αυτό. Και μπορεί εκεί οι ακραίες συνθήκες που είπε ότι άμα το ξέρετε δεν θα είχα μπει. Και δεν μπορεί να μην είχα πει, άμα ήξερα ότι θα ήταν τόσο δύσκολα εδώ. Και ξαφνικά κλαίγε και θέλει να φύγει και δεν μπορεί. Μα τραυματισμένη λέει μπήκε μέσα. Ναι, αυτό δεν το ξέρω. Θα είναι έτσι. Νομίζω ότι θα ήταν. Τι θα είναι, ότι θα είναι παιδική χαρά. Και θα είναι τραγούδια. Ξέρω γιατί έκλαιγε. Γιατί το τραγούδι δεν ήταν εμπορικό. Και δεν θα έκανε επιτυχία. Απ' τη μάνα του δεν θα ήταν σωστό αυτό το τραγούδι να βγει στην επιφάνεια. Λέτε γι' αυτό να μπήκε. Εγώ βλέπω ότι περνάει δύσκολα το κορίτσι, παιδιά, και δεν την παλεύει άλλο. Για πάρει ένα αεροπλάνο για να φύγει, δηλαδή. Σε τόσο πράγμα. Εντάξει. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, να πούμε. Πάμε στο επόμενο νούμερο. Πάμε στο νούμερο 7. Λοιπόν, πάμε σε έναν κύριο ο οποίος πραγματικά δικαιωματικά μπορεί να ξεχωρίσει τους πραγματικούς celebrities από τους ανερχόμενους. Είναι ο άνθρωπος που σχεδιάζει φοβερά ρούχα, γι' αυτό κανείς δεν μπορεί να τα αντιγράψει και δεν έχει ανάγκη καμία influencer. Κυρίες και κύριοι, ο Δημήτρης Τρέπκος. Κοντά μας. Στη συνέντευξη δηλαδή. Ήρθα εδώ, με είδε στα μαύρα και μου λες δεν θα κάνουμε τη συνέντευξη. Μα είναι δυνατόν με φορά celebrity skin. Είναι δυνατόν. Τι ωραίο αυτό, πολύ απλό. Σούπερ μάρκετ, ξέρεις, για το καθημερινό look. Πώς δημιουργήθηκε η ιδέα των celebrity skin? Κοίτα, ήμουν χρόνια ενδυματολόγος και στυλίστας και art director και fashion editor και τα ρούχα μου ήθελα πάντα να κάνω ρούχα. Υπήρχε κάποια που σας δυσκόλεψε, κάποιος με τρελές απαιτήσεις? Οι πραγματικοί επαγγελματίες δεν δυσκολεύουν, ξέρουν τι θέλουν ακριβώς. Οι wannabes και ενερχόμενοι, ναι, σε δυσκολεύουν. Γιατί αισθάνονται ότι είναι το τέλος της ζωής τους, ξέρεις. Δηλαδή, αν μια καταξιωμένη ντίβα ή μια celebrity, πραγματική celebrity, όχι τύπου fake, light celebrity, πραγματικά ξέρει τι θέλει, το έχει κάνει πολλές φορές, ξέρει τι θέλει, είναι on time, είναι σωστή, ξέρεις. Οι μουσες σου ποιες είναι? Πολλές, το έχουν στηρίξει και το ξέρεις. Με έχει στηρίξει η Νίνα Ροτσάρη, η Άντα Λιβιτσάνου, η Ζωγανά έχει βάλει ρούχα μου, η Καφιά Καρμπέτα έχει βάλει, η Ευρένα Παπούλια, πολλές. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι περπάτησε με λίγο ψηλά για μένα και μου έκανε φινάλε, κυρία Μεγάλη, η Θεοπούλα, η Έφη. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό το πλάσμα, είναι απλός έρωτας. Μου λέει, πάντα ήθελα να γίνω μοντέλο, τα ωραία ξέρεις, αρώματα μπαίνουν σε μικρό μπουκαλάκι. Και τη λέω, οκ. Okay. Let's do it. Έτσι θα τη μιλήσω από Κωνσταντίνου και πήρε βραβείο καλύτερου ενδυματολόγου όταν έκανα στην επίσκεψη κυρία κυρία. Εκπομπές μόδας παρακολουθείς. Να με. Έχεις δεχτεί ποτέ πρόταση? Ναι. Πέρασε και casting, δεν έκατσα. Δεν έκατσα λόγω χρόνου και τέτοια. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν έκατσα. Σου έχουν ζητήσει τρελές απαιτήσεις για φορέματα, να πούνε, α, θέλουμε αυτό. Δεν κατασκευάζω τίποτα για κανένα συγκεκριμένα. Φτιάχνω τη συλλογή μου και όταν, αν κάποιος κρίνει ότι πηγαίνει, έχει το στυλίστα, ο celebrity ή η πελάτσα, το προσαρμόζω στα μέτρα. Δεν κάνω παραγγελίες. Μπούλινγκ έχεις δεχτεί ποτέ? Μπούλινγκ έχω δεχτεί γιατί ήμουν από το εξωτερικό. Στο εξωτερικό δεχόμενο γιατί ήμουν από την Ελλάδα. Γενικά έχω πάει πολύ μπούλινγκ, αλλά ξέρεις κάτι, και στη δουλειά έχω φάει μπούλινγκ λόγω αγωγής. Ξέρεις, επειδή ήμουν από έξω και δεν ήμουν από εδώ, μου λέγανε πήγαινε έξω να δουλεύει, τι μου ρωτήσατε πάρα πίσω, να σπουδάσω στο εξωτερικό. Ξέρεις, έχω φάει μπούλινγκ, αλλά αυτό με έκανε πιο δυνατό. Με έκανε σκυλή δουλειά μου να έχω πείσμα. Αμ, οκ, το ξεπέρασα. Πηγή. Δεν κάνω όμως μπούλινγκ σε άλλους, γιατί όταν έχεις υποστεί, είμαι πολύ γλυκός με όλους τους άλλους ανθρώπους. Σου έχουν κλέψει ποτέ σχέδια? Όχι, γιατί τα δικά μου δεν μου τα αντιγράψει εύκολα. Δεν αντιγράφεται. Ούτε εγώ πολλές φορές. Μπορώ. 10 μέρες κάτσε μπροστά, είναι λίγο δύσκολο να το ξαφτιάξει. Στα κουτίρια αυτά είναι πολύ ιδιαίτερα, ναι. Στα άλλα τα πιο ωραία σίγουρα. Έχω δει πολλές αντιγράφες και γελάω, αλλά μου αρέσει. Κάτι που έκανε το 9 ή το 10 και το βλέπω τώρα να παίζει, γελάω γιατί το έχω κάνει και είμαι μπόρντο. Δηλαδή το έχω κάνει. Αυτό που επικρατεί με το ελληνικό Instagram. Είμαι κι εγώ Instagram μετά. Κάνω κι εγώ. Εσύ όμως είσαι σχεδιαστής. Όλο αυτό οι influencer αυτές. Γελάω τώρα, εντάξει. Δεν υπάρχει τόσο influencing. Είναι άλλο πράγμα το influencing. Είναι λίγοι αυτοί που είναι influencer. Θα έδινε ρούχο σου σε μια influencer? Έχω δώσει. Θα σου πω το impact. Κανένα. Χρήματα. Influencing. Δεν έχω δώσει ποτέ. Okay. Ποτέ. Κορυδευόμαστε. Φοράει ένα ρούχο κουτί. Θα την πληρώσω και όλα. Στη μύτη που το βάζει. Δεν μπορεί να το αγοράσει. Δεν μπορεί να το αγοράσει οικονομικά. Θα την πληρώσω και α μην τραφούμε τώρα. Εντάξει, είπαμε να γελάσουμε. Influencing σημαίνει το φορά ένα. Μου έχει κάνει influence άνθρωποι που και έχουν μεγάλο interaction που λέμε και interaction με τον κόσμο. Που δεν είναι γνωστοί. Βεβαίως. Και κάνουν πωλήσεις. Όπως κάποια μοντέλα πουλάνε πιο πολύ από τα άλλα ή κάποιες celebrities που έχω που πουλάνε πιο πολύ από κάποιες άλλες. Αν δεν σημαίνει ότι influencer που το φόρεσε μου το πούλησε, ούτε καν. Ούτε καν ενδιαφέρον δεν είχα η αγορά. Ούτε μία ένα. Ούτε ένα. You are...
Γενικά, τι είναι influencer, πουλάει ή δεν πουλάει, σε ποιο να το πάει. Κοίταξε, ο τρόπος που το θέτει, εγώ κατάλαβα ότι δεν έχει να κάνει με το πόσους followers και πόσα likes παίρνεις. Ναι, αλλά δηλαδή, πόση διείσδυση έχει στον κόσμο. Ναι, αλλά ο influencer όμως βαφτίζεται λόγω των followers. Influencer μπορείς να πεις και μία τραγουδίστρια η οποία κάνει τοποθετήσεις προϊόντων. Influencing δεν είναι και αυτό. Βέβαια. Εγώ νομίζω ότι εξαρτάται στο κοινό και στους ανθρώπους στους οποίους απευθύνεσαι. Το κοινό του, για να αγοράσεις τα ρούχα του κυρίου Στρέπκου, δεν νομίζω ότι είναι για ένα κορίτσι που μπορεί να πειραστεί από μία influencer που ανεβάζει σοκοφρέτες ή που ανεβάζει ένα δαχτυλίδι που κάνει ένα ευρώ. Οι πάνες μωρού. Οι πάνες μωρού. Ακριβώς. Είναι άλλο το κοινό. Οπότε νομίζω ότι έτσι το διαχωρίζει. Και αυτές βέβαια που θεωρούμε εμείς influencer και σχολιάζουμε και κάνουμε scroll, δεν σημαίνει ότι είναι, περνούν κοινωνικά μηνύματα απαραίτητα. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν influencing λόγω του στάτους τους, λόγω της μόρφωσής τους, λόγω των τοποθετήσεων των κοινωνικών. Άρα και, που έχουν. Άρα και οι influencer έχουν ταμπέλα. Παιδιά, και εγώ νομίζω ότι λίγο το έχουμε μπερδέψει. Νομίζω ότι οι influencers είναι οι άνθρωποι που μπορούν όντως να σε εμπνεύσουν, που πρεσβεύουν κάτι, που είναι ambassador μιας ιδέας, που είναι ambassadors ενός. Κάτι τέλος πάντων που να μας αφορά κοινωνικά. Ακόμα και ενός προϊόντος. Όλοι οι υπόλοιποι είναι λίγο πολιτές. Θεωρώ. Ναι, ρε, εσύ. Γιατί από τους ανθρώπους. Παιδιά, influencing σημαίνει ότι μας επηρεάζει κάποιον. Ναι, επιδρά. Έχει μια δυναμική που συνήθως αυτό ξεκινάει από το μυαλό. Δεν ξεκινάει από μια εικόνα ή από. Είναι θέμα ιδεών, θέλω να πω. Ναι, αλλά εδώ έχει να κάνει εμείς επηρεαζόμαστε στην ουσία για να αγοράσουμε. Όχι ιδεών, αγοράζουμε προϊόν. Μα αυτό έχουμε μπερδέψει λίγο. Είναι αυτό που λέει ο Τάσος. Πολιτές, δηλαδή influencer τώρα εδώ, φοράνε ένα φόρμα και λένε: ξέρετε πού θα το βρείτε αυτό το μπλουζάκι? Εκεί. Με το όνομά μου και 20%. Είσαι ο τυχερός σου σήμερα. Να σου πω κάτι. Ναι, υπάρχουν όμως και influencers, οι οποίοι, συγγνώμη, μπορεί να μην είναι. Ναι, να μην αμπάζονται μια ιδέα, να έχουν ένα προϊόν, το οποίο όμως να μου το περνάνε με ένα τέτοιο τρόπο που να θέλω να το αγοράσω ακριβώς γιατί το είδα να το χρησιμοποιούν, το είδα να κάνει δουλίτσα που λένε. Είναι και αυτό μια κατηγορία. Σίγουρα όμως δεν είναι αυτό το οι πωλήσεις του Instagram. Λες και μπαίνω σε μαγαζιά με ρούχα, παπούτσια και ήδη προετοιμάζει. Αν μου πουλάς κάτι εσύ, ρε παιδί μου, στο Instagram σου και θέλω να το πάρω, θα θέλω να το πάρω όχι επειδή θα μου το έχεις πουλήσει με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο, θα θέλω να το πάρω γιατί πιστεύω με εσένα σαν άνθρωπο. Αυτό. Οπότε είναι, θέλω να πω είναι θέμα προσωπικότητας. Θεωρώ ούτε θέμα followers ούτε θέμα εικόνας εμφάνισης. Διείσδυση, κάτι interaction που έχεις με το κοινό. Ναι. Ωραία, και να παραμείνουμε τότε στο Instagram followers, influencer κτλ. Και πάμε στο νούμερο 6 γιατί η Τζο μας κάνει scroll. Είσαι η influencer του Breakfast at Star. Άμα σου το πω ότι από το στόμα μου το πήρες, θα το πιστέψεις. Λες και διάβαζες το μυαλό μου πρωινιάτικα. Ποιος είναι. Ακούστε τώρα τι γίνεται, παιδιά, γιατί θα σας πάω μια βόλτα εδώ Παρασκευούλα στο χώρο του Instagram. Ναι. Μέχρι να αποφασίσουν οι celebrities να ξεχυθούν έξω, να ξαμολυθούν το Σαββατοκύριακο, για να φέρω φρέσκα τη Δευτέρα. Ακούστε τώρα τι γίνεται, γιατί νομίζω ότι η Χριστίνα Παπά αντιγράφει όλες αυτές που δείχνει ο Τάσος Μπιμπισίδης κάθε μέρα στα Μπιμπισίδης News. Έχει πάει στις Μπαχάμες και κάνει διακοπές. Να πάμε κι εμείς. Ναι, δείτε την. Κοιτάξτε εδώ. Έλα ρε, έχει και από εκεί μόνιτορ. Κάτι, περίμενε. Όταν είπε σαύρες, δεν κατάλαβα αρκούδες. Αυτό είναι και μικρό. Δεν είναι μεγάλο. Είναι μικρά χαριτωμένα γουανάκια. Τα οποία αποφάσισε να ταΐσει, δεν ξέρω, καλαμάκι κοτόπουλο είναι αυτό που του δίνει η Χριστίνα Παπά. Τέλος πάντων, πάει εκεί πέρα σε σαμουδιές, τα ταΐζει και κάνει παρέα με τους καινούριους της φίλους. Να, τι έπαθες, παιδί μου. Δεν μπορώ τις άβρες. Είναι, παιδιά, αυτό τώρα δεν είναι ωραία εικόνα. Να, κάτσε πλάτη, το κάνει. Είναι ζωάκια, ταΐζει τα ζωάκια. Δεν είναι ζωάκια, αυτή είναι δεινόσαυρα. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να το δω. Μην το κάνεις, μην το κάνεις. Να είναι σαν ένα χίλιο και να. Κάτι είναι πίσω σου, Νανά. Έλα, σταμάτα. Παιδιά, έχω υδρώσει, σταματήστε. Αχ, είναι και πολλά, ε. Αχ, μπορούμε να αφήσουμε αυτό το βίντεο να παίζει για πάντα, έτσι, για να βλέπουμε την Νανά να φρικάρει. Όχι. Είναι και άλλοι εκεί που το κάνουν αυτό και ταΐζουν και χαϊδεύουν, ταΐζουν, δεν ξέρω τι κάνουν. Οπότε είναι μάλλον η παραλία τέτοια. Να πάμε, Νανά. Ταΐζουν, παιδιά, όντως τους δεινόσαυρους. Ποιος δεινόσαυρος, πουλάκι μου. Εγκουάνα. Δεν φοβούνται. Είναι μεγάλοι. Παιδί μου, τι τη λένε. Πού το γύρισε από εκεί. Δεν μπορώ. Φήμες λένε ότι θα τα φέρει μαζί της στην Ελλάδα έτσι και να την πει. Έλα, ρε Γιώργο. Έλα, ρε Γιώργο. Να μην πω. Παιδιά, έχω υδρώσει. Θέλει να βγει τηλεφωνική.
Βγαίνει τηλεφωνική Χριστίνα Παπά, λέει ότι σου κάνει ένα δώρο, ένα Ιγκουάνα με όλη την οικογένεια. Έλα, είναι ένα δώρο που επιστρέφονται. Πάμε στο επόμενο, γιατί τη λυπάμαι, δεν μπορώ. Πάμε στο επόμενο, παιδιά. Ελάτε λοιπόν, γιατί η Τζούλια Νόβα βγήκε έξω και αποφάσισε να πάει σε ένα εστιατόριο το οποίο απέναντι είχε ένα στόχο. Άφησε για λίγο το παιδάκι τη στο σπίτι και άρχισε να ρίχνει βελάκια. Και με αφορμή αυτό το βίντεο θα ήθελα να σα ρωτήσω στα αλήθεια. Εσεί ποιο θα θέλατε να έχετε έτσι τη φωτογραφία του κολλημένη στον τοίχο και να του πετάτε βελάκια, έτσι γιατί δεν νιώθετε πολύ καλά που τον έχετε στη ζωή σας. Μόλις γέννησε πριν από λίγο καιρό. Όταν είσαι μετά τη γέννα, θες να πετάξεις βελάκια ακόμα και στον ίδιο σου τον εαυτό. Εσάς ρωτάω. Εσύ δεν έχετε γεννήσει μόλις. Εσύ έχεις κάνει τρεις γέννες. Σε κάθε γέννα είχες άλλο. Δεν μου ήθελαν τα βελάκια εμένα. Δεν μου φτάναν, ήθελα κι άλλα. Τα παιδιά θα μας πούνε σε ποιον θα θέλω να ρίξω βελάκια. Γιώργο. Παρασκευιάτικα. Όχι. Έλα, να. Α, συγγνώμη, όχι. Αν θα βάζα κάποιον στόχο, όχι. Δεν έχει. Όχι. Εγώ θα βάζα, δεν θα πω το όνομα, αλλά μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολύ καλή στα βελάκια. Από τι ξεκινάει? Δεν θα πω. Τάσο. Καλά, να το κάψω, θα πει Τάσο, γιατί δεν λέει κανένα. Σώσε με. Για, σαν ο λόγος είναι το μεγαλύτερο βελάκι. Με το στόμα σου μπορείς να ρίξεις πολύ περισσότερο. Ζωή, εσύ. Δεν είπε αυτό το κουότ. Στηρίζω εγώ στη Χριστίνα Παπά που έφερε τους δεινόσαυρους και φοβάται την Ανά. Ευχαριστώ, Τζο μου. Έχω για να σώσω την Ανά. Πάμε λοιπόν, παιδιά, σε μια αγαπημένη μου, η οποία πιστεύω ότι έχει παρενέργειες μετά τη βαφή που έβαλε στο κεφάλι της. Η Ιωάννα Τούνη, παιδιά, και οι παρενέργειες του κακού Ντεκαπάς που έβγαλε το ξανθό και το έκανε καροτή, ginger, είναι αυτές. Καθαρίζει μόνη της το σπίτι της. Δεν το περίμενα ποτέ στη ζωή μου, γιατί με πληγώνει τόσο κατάκαρδα η influencer της καρδιάς μου, που εγώ τη θέλω ξαπλωμένη όλη μέρα να κάνει ποτέ και ξαφνικά μου απομυθοποιείται. Κάθεται και σφουγγαρίζει μόνη της. Μην το σφουγγαρίσεις, παιδάκι μου, να κάνει το ποτέ, αλλά δεν θα είναι καθαρά γύρω. Όχι να το κάνει η ίδια, δεν θέλω να το κάνει η ίδια η Ιωάννα Τούνη, μου απομυθοποιείται. Άμα δεν το κάνεις η ίδια, δεν ξέρεις αν είναι καθαρά. Τι εννοείς? Άμα το κάνεις με τα χεράκια σου, να ξέρεις ότι έχεις καθαρίσει σωστά. Γιατί τι είναι, πεθερά που θα δει την ύφη άμα έχει πάρει τις γωνίες? Καταρχάς, έχεις βλέπεις κανένα κουβά μες στη μέση? Εγώ τα σφουγγαρίζω, έχω και ένα κουβά μες στη μέση για να κάνω το αυτό. Λες να επλύνει τη σφουγγαρίστρα και να έχει κάνει 70 τετραγωνικά με μία βούτα μόνο μέσα. Αχ, θα τρελαθώ, δεν τα κάνει καλά τελικά. Είναι παρκέ, το κάνει με στεγνό καθάρισμα. Θα το ξέρεις εσύ, τι νοικοκυρά είσαι. Εγώ δεν κάνω ούτε εκεί. Ας φύγει να πάει διακοπές, μπας και ξεκουραστεί. Είναι πολύ δύσκολο το σφουγγάρισμα. Εγώ το κάνω γονατιστή στα 4, θέλω να σας πω. Αλλά θα τα πω άλλη φορά. Εντάξει, άλλη φορά, έλα, γύρνα πίσω. Γύρνα, φιλιά. Έλα. Λοιπόν, έχουμε διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε, γιατί έχουμε από την νικήτρια του GNTM. Θα φύγουμε και θα πάμε στο Βασίλη Μπισμπίκη, αλλά θα φτάσουμε και στο νούμερο 1. Το οποίο νούμερο 1 ξέρετε που θα μας βρει? Στο Παρίσι. Στο Breakfast at Stars σε λίγα λεπτά. Δείτε σε λίγο σε ζωντανή σύνδεση με το Παρίσι τον Έλληνα κομπέρ του διάσημου καμπαρέ της πόλης του φωτός, Crazy Horse. Σήμερα θα είναι μαζί μας η Τζοάν και θα παρουσιάσει το καινούριο της τραγούδι με τίτλο Midnight. Στις 11.30 μη χάσετε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Άση Μπίλιου. Όταν ξεκινάμε με Bruno Mars, τίποτα δεν μπορεί να πάει λάθος. Αυτό είναι δεδομένο. Breakfast at Star, καλώς ήρθατε ξανά. Βρισκόμαστε στην αντίστοιχη μέτρηση και έχουμε φτάσει αισίως στο νούμερο 5. Πέντε, παιδιά. Ένα πολύ αγαπημένο μας κορίτσι. Ένα πια top model. Ποια είναι? Η Κυβέλη μας, φυσικά, η οποία βρέθηκε με τη Ζενεβιέφ και εκεί ήμασταν κι εμείς για να της παραδώσουμε όλοι μαζί με πολύ αγάπη και χαρά ένα από τα έπαθλα που κέρδισε στο φετινό GNTM. Τι μας είπε, πώς είναι η ζωή της λίγους μήνες μετά το παιχνίδι, θα τα πει όλα εδώ στο breakfast.
Παράδοση επάθλου στην νικήτρια. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες. Εμένα μου είχε λείψει πάρα πολύ το κορίτσι μου. Και εμένα. Η House of Jewels έχει πάρα πολλούς οίκους. Εμένα ο George Jensen είναι από τους αγαπημένους μου γιατί έχει αυτή την σκανδιναβική φιλοσοφία και σχεδιασμό. Πάρα πολύ όμορφο το δώρο, πανέμορφο το κατάστημα, οι άνθρωποι υπέροχοι, είναι όλα τέλεια εδώ. Και μια ευκαιρία να ξανασυναντηθείτε, reunion. Εγώ μαθαίνω νέα της Κυβέλης γιατί συνεργάζεται με γνωστούς μου που συμπαθώ και σέβομαι στο χώρο της μόδας και το feedback που παίρνω για την Κυβέλη είναι μόνο, με κάνει μόνο να νιώθω υπερήφανη σαν μαμά. Τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά το κοτσμό, όχι ότι χαμφέβαλα, αλλά το να σε παίρνουν τηλέφωνο και να σου λένε για το πόσο απίστευτα επαγγελματίας ήταν και το πόσο δοτική ήταν στη δουλειά της, σε κάνει να νιώθεις ότι ναι, μπράβο της, της αξίζουν το καλύτερα. Τι συμβουλή της δίνεις σαν μαμά? Νομίζω η Κυβέλη ό,τι συμβουλή ήταν να της δώσω, της την έχω δώσει και τώρα είναι ελεύθερη να κάτσει να βρει την πορεία της και να κατακτήσει το χώρο που της αξίζει. Δεν χρειάζεται να της πω τίποτα άλλο. Πάντα έχω αυτό το στοιχείο της μαμάς απέναντι στα παιδιά, γιατί είναι και η ηλικία τους τέτοια. Μου είναι πολύ εύκολο να κάτσω. Και καταρχήν είμαι σχεδόν συνομήλικη με τις περισσότερες μαμάδες των παιδιών που μπαίνουν στο GNTM. Πώς είναι η επόμενη μέρα μετά το GNTM? Είναι όλα πάρα πολύ όμορφα. Συνεργάζομαι με πολύ καλούς επαγγελματίες, κάνω πολύ καλές δουλειές, οπότε σιγά σιγά ξεκινάω. Βγαίνοντας έξω, βλέποντας την αγάπη του κόσμου, πώς ένιωσες? Είναι όσα πάρα πολύ όμορφα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να σε εκτιμάνε. Σίγουρα και ο υπόλοιπος κόσμος, αλλά και κόσμος του χώρου. Οπότε χάρηκα πάρα πολύ. Έχει δουλέψει για έναν από τους πιο σημαντικούς σχεδιαστές στον χώρο της Ελλάδας, με συνεργάτες που δουλεύουν με τα μεγαλύτερα περιοδικά και με τους καλύτερους φωτογράφους. Αυτό αυτή τη στιγμή για ένα παιδί, ασχέτως αν είναι από το GNTM, η Κυβέλη σαν μοντέλο, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον book της. Τα μαθήματα σε βοήθησαν? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολλές συμβουλές έχω χρησιμοποιήσει και έχω σκεφτεί και με έχουν βοηθήσει. Γιατί αυτό είναι το GNTM, κυρίες και κύριοι. Σου ανοίγει το δρόμο για να κάνεις μια μεγάλη καριέρα. Η Κυβέλη ήταν η νικήτρια και άλλα παιδιά βεβαίως κάνουν καριέρα. Η Κυβέλη είναι πάρα πολύ καλή και δεν είναι μόνο όμορφη και γενική του GNTM. Έχει και φωνή. Και στο Instagram λέει διάφορα πράγματα. Τοποθετείται επί παντός επιστητού. Ναι, εγώ συνεχίζω να είμαι φαν Κυβέλη. Την ακολουθώ στο Instagram, ανεβάζει και πολύ ωραίες φωτογραφίες από τις δουλειές της. Και γενικότερα έχει άποψη για ό,τι συμβαίνει στην κοινωνία μας και τη λέει δυνατά και πολύ καλά κάνει, γιατί είναι καλό να ακούγονται και αυτές οι φωνές. Και επειδή έχω και ανθρώπους δικούς μου που έχουν συνεργαστεί μαζί της, όλοι λένε παιδιά πόσο επαγγελματίας είναι και πόσο ξεχωρίζει. Ότι όντως, ρε παιδί μου, τη βλέπεις και λες είναι μοντέλο, είναι συγκεντρωμένη στη δουλειά της, θέλει να κάνει αυτό το πράγμα. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που είδαμε στο GNTM ουσιαστικά. Τολμώ να πω ότι μου έλειψε η Κυβέλη. Και εμένα. Πάρα πολύ, παιδιά, τη βλέπω και νοσταλγώ τις στιγμές που τη σχολιάζαμε. Τι ωραία! Εμένα μου έλειψαν τα όταν μίλαγε στο GNTM μόνη της. Αυτά μου έχουν λείψει. Ναι. Θα την ακούω να λέει. Και η Ζενεβιέφ πάντα από δίπλα στα παιδιά τα στηρίζει ακόμα και μετά το παιχνίδι. Γιατί αυτό είναι, ρε παιδί μου, το ότι δεν γίνεται αυτό το παιχνίδι μόνο για τηλεοπτικούς λόγους. Τύπου να έρθουν τα παιδιά εδώ πέρα να βγει ο νικητής. Ξέρουμε και έχει γίνει, δεν είναι η πρώτη φορά, ότι οι κριτές ασχολούνται μετά με τα παιδιά, τους δίνουν ευκαιρίες και ο Άγγελος Μπράτης έχει χρησιμοποιήσει εισαγωγικά μοντέλα από το GNTM για την σκαμπάνια στο Instagram. Η μαμά λέει ότι η Ζενεβιέβ λέει ότι νιώθει σαν μαμά για αυτά τα παιδιά και τώρα τα αφήνει απλά να ανοίξουν τα φτερά τους, αλλά είναι και από πίσω δίπλα κάπου εκεί και βοηθάνε. Πώς τη κοιτάει η Κυβέλη όταν μιλάει η Ζεν, ταπεινά, ωραία, μπράβο, πολύ ωραία. Μπράβο Κυβέλη μου, μας έχεις λείψει. Πάμε νούμερο 4. Πάμε στο νούμερο 4, μπορεί να χρειαστείτε πάλι χαρτομάντιλα. Εγώ... Αυτό το τραγούδι το αφιερώνει η Λάρια στον αγαπημένο της Μαυρή και Μαυρικίου. Μπορεί να χρειαστείτε και πάλι χαρτομάντιλα, απλά προειδοποιώ. Γιατί αυτή η γυναίκα βρήκε στα μάτια του τον απόλυτο έρωτα. Στο πρόσωπό του τον πρίγκιπα που της είχε υποσχεθεί τότε ο πατέρας της. Βρήκε, η καρδιά της μίλησε και φώναξε «Αυτός είναι Μαυρίκιος Μαυρικίου, μην τον αφήσεις να φύγει». Και εκείνη τι έκανε? Απλά του χάρισε δάκρυα στα μάτια μετά τον πρώτο τους έρωτα. Απολαύστε την αγάπη. Πώς νιώσατε που κάνατε για πρώτη φορά έρωτα? Εγώ έβαλα τα κλάματα. Ένιωσα μια απίστευτη συγκίνηση και μια απίστευτη ολοκλήρωση που δεν την είχα ξανανιώσει ποτέ στη ζωή μου. Φορτίστηκες πολύ και εσύ συναισθηματικά, η Λάιρα?
Εγώ πάντα από μικρή έψαχνα τον άνθρωπο της ζωής μου, τον άντρα της ζωής μου, τον πρίγκιπά μου και θυμάμαι πολλές συζητήσεις με τον μπαμπά μου που του έλεγα πώς θα ξέρω τι είναι. Και μου λέει, αγάπη μου, θα το νιώσεις, η καρδιά σου θα στο πει. Και εκείνο το βράδυ και όλα τα βράδια και από την πρώτη στιγμή το ένιωσα. Ερωτικό και είναι, πώς να το πω ρε παιδί μου, το συνέστημα πιο γεμάτο δεν γίνεται. Για να φτάνεις στο κλάμα, εκεί στη συγκεκριμένη περίπτωση στον έρωτα, πάει να πει ότι όλες οι αισθήσεις λειτουργούν και δεν αντέχει άλλο. Ή κάτι δεν σου άρεσε. Όχι. Ρε εσύ. Γιατί να κλάψεις, ή σ' αρέσει τόσο πολύ ή δεν σ' αρέσει καθόλου. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό και στα λεγόμενά τους και σε όλα. Ειδικά εκείνο το κοντινό που έγινε στο κότσι τη στιγμή που καθάριζε τα πετσάκια από τα πεντικιούρ που της έκανε η κυρία εδώ που βλέπουμε, εγώ συγκινήθηκα. Γιατί μίλαγα για τον απόλυτο έρωτα και ξαφνικά βλέπεις ένα κότσι. Όχι ρε παιδί, μπορεί να το έχει κάνει παπούτσι αυτό. Πρέπει να τρίψεις το θέμα. Μπορεί να το έχει κάνει ένα παπούτσι αυτό το πράγμα, μπορεί να μην είναι κότσι, να είναι μελανιά. Μελανιά. Δεν ξέρω. Εγώ κότσι είδα. Εντάξει. Ναι. Πάντως έχουν έντονο συνέστημα μεταξύ τους. Δεν έχετε ακούσει ποτέ ότι μπορεί στον έρωτα να σε πιάσουν τα κλάματα. Δεν είπα, ρε παιδί μου. Από πάρα πολύ έντονο συνέστημα ή από καθόλου. Αυτό. Είναι η απόλυτη ολοκλήρωση εκείνη τη στιγμή. Είσαι με τον άνθρωπο που σου έχει υποσχεθεί ο πατέρας σου ότι θα βρεθεί ο πρίγκιπας που ψάχνεις. Και όταν θα έρθει, θα το καταλάβεις. Δεν χρειάζεται, κορίτσι μου, να ψάχνεις. Μα βρήκε ως έκλαψε, από ό,τι κατάλαβα εγώ. Ναι, αυτό λέω. Και εκείνη του χάρισε το μέσα της και τον έκανε να νιώσει τόσο έντονα τα συναισθήματα που ανταλλάζονταν εκείνη τη στιγμή. Μου δάκρυσε ο άνθρωπος και είναι πολύ φυσιολογικό. Ναι, Τζο μου, να σε ρωτήσω. Εγώ γιατί να το μάθω αυτό. Καλά, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ανοίγεις μεγάλο κεφάλαιο. Σας πω γιατί να το μάθω. Γιατί μπορεί να μην σου συμβεί ποτέ και να μην είναι βιωματικό αυτό. Ενώ όταν το ακούς, λες, παιδιά, υπάρχει και αυτό. Ναι, εγώ απλά αναρωτιέμαι. Γιατί να μαθαίνουμε τόσες πολλές λεπτομέρειες. Δηλαδή, λεπτομέρειες. Ναι, δεν σου είπα και τι ακριβώς λεπτομέρειες. Δεν σου είπε πώς έβαλε τα κλάματα. Και εικόνα το κάνεις όταν το λέω. Δεν είχατε μια φίλη που μπορεί να σε έχει πει καλά. Έκανα έρωτα με τον σύντροφό μου και έκλαιγα. Εμένα καμία. Ναι. Εγώ έχω φίλη που μου λέει κλαίω. Έχει κλάψει εσύ. Όχι, εγώ προσωπικά όχι. Εγώ όχι. Αυτέ κλαίγανε μόλι με βλέπανε. Α, έτσι. Έτσι είσαι γυμνό. Κοίτα. Αν κλάψει μια γυναίκα μετά, μπορεί να είναι και από την απογοήτευση. Οπότε. Θέλω να σου πω. Δηλαδή. Όχι. Δεν θέλω να μου τύχει, να σου πω την αλήθεια. Δεν θα ήθελα να μου τύχει. Γιατί δεν ξέρει γιατί κλαίει. Και δεν θα ρωτήσει και δεν ξέρει. Και δεν ξέρει γιατί. Δεν θα ρωτήσει. Φοβάσαι την απάντηση. Ναι, μία σε εκατομμύριο. Μία σε εκατομμύριο. Μπορεί να μην είναι και μία σε εκατομμύριο, είναι πιο λίγο. Μη σου τύχει τότε να κλάψεις. Άστο. Γιατί, είναι εσύ, καλό τώρα. Δηλαδή, άμα έκλαιγες, θα ήθελες να σε ρωτήσει. Θα του έλεγες την αλήθεια. Εννοείται θα του έλεγα την αλήθεια, αν ήταν καλή. Αν ήταν κακή. Θα έλεγα, αχ, έχω πονοκέφαλο. Θα πέσεις και να σου. Λοιπόν, προχωράμε στο νούμερο 2. Ναι. Αποσχολωμένος. Πάμε στο νούμερο 2, λοιπόν. Πάμε στο νούμερο 2, όπου εκεί συναντάμε έναν άνθρωπο που είχε γίνει πραγματικά talk of the town τους τελευταίους μήνες και λόγω της δουλειάς του και λόγω της προσωπικής του ζωής που λίγο κάπως έχει βγει στην επιφάνεια. Μιλάω για τον Βασίλη Μπισμπίκη, παιδιά, τον οποίο είχα την πολύ μεγάλη χαρά να γνωρίσω από κοντά. Κάναμε μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη. Πάρα πολύ ωραία, γιατί μου είπε ωραία πράγματα. Όχι, τα λέει ωραία, ρε παιδί μου, άνθρωπο. Είσαι και εσύ που εμπνέει την εμπιστοσύνη. Παιδιά, εμπνέει όμως και ο ίδιος με όλα αυτά που λέει. Να μου σε ευχαριστώ. Είναι στο εξώφυλλο του Downtown που κυκλοφορεί αύριο Σάββατο με την εφημερίδα Τα Νέα και μιλάει για όλα. Μιλάει για την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ζωή του, από τις διάφορες περιπέτειες που έχει περάσει για να φτάσει σήμερα μέχρι εδώ και μας εξηγεί γιατί είναι τόσο πολύ ερωτευμένος με τη Δέσποινα Βανδύ. Και επιβεβαιώνει, παιδιά, και μία θεωρία, ότι ο Γούντι Άλεν είχε δίκιο. Πετυχημένος είναι όποιος τελικά είναι διαφορετικός. Ήμουν στο περιθώριο. Για ένα διάστημα στα 17 με 18 μου έμενα σε ένα από αυτά τα λούμπεν ξενοδοχεία της Ομόνοιας. Τα διαλυμένα. Δίπλα μου έμενε μια τρανς που έβγαινε στη πιάτσα. Κάθε βράδυ μόλις έφευγε ο πελάτης μου χτυπούσε συνθηματικά τον τοίχο και πήγαινα δίπλα να κάνουμε παρέα.
Φροντίζαμε ο ένας τον άλλον, τρώγαμε, συζητούσαμε. Δεν μπορώ να την ξεχάσω. Με γοήτευε απίστευτα. Ακόμη όταν δεν είμαι καλά ψυχολογικά, πάω και βυθίζομαι στα στενά της Ομόνοιας. Πιστεύεις ότι όντως ενδιαφέρει τον κόσμο η σχέση που μπορεί να έχουν δύο δημόσια πρόσωπα? Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν το έχω καταλάβει. Προφανώς για να μας κυνηγάνε θα πουλάει σαν κουτσομπολιό. Ίσως να το βλέπουμε οι άνθρωποι κάπως σαν τη ζωή που δεν ζήσαμε. Σαν το άπιαστο όνειρο, λένε η Σταρ με τον ηθοποιό. Και τι διαφορετικό έχουμε δηλαδή από τους άλλους ανθρώπους? Επειδή βγαίνουμε στην τηλεόραση, είμαι ευτυχισμένος, είμαι ερωτευμένος, περνάω μια πολύ ωραία φάση στη ζωή μου. Τι προσωπικότητα είναι αυτή ο Βασίλης Μπισμπίκης? Και πόσο αβίαστα του βγαίνουν όλα. Δεν τον νοιάζει. Εκεί που νόμιζες ότι δεν θέλει να βγαίνει στα φώτα η σχέση του. Δεν τον νοιάζει, παιδιά, τον άνθρωπο καθόλου. Όχι, πραγματικά δεν τον ενδιαφέρει καθόλου και πολύ καλά κάνει και δεν τον ενδιαφέρει. Είναι γιατί ερωτευμένος. Έχει περάσει από όλες τις φάσεις της ζωής του, έχει απομυθοποιήσει πάρα πολλά πράγματα και ξέρει ότι το νόημα και η ουσία κρύβεται αλλού. Οπότε σου λέει, γιατί να μπω στη διαδικασία να κρύβομαι? Γιατί να μπω στη διαδικασία να κρύψω όλο αυτό που νιώθω με μια γυναίκα που θεωρώ ότι ταιριάζουμε 100%. Αυτό που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση, το γράφω και στο εισαγωγικό σημείο στο περιοδικό, είναι ότι χρησιμοποιήσει συνέχεια τη λέξη ψυχή. Mm. Δηλαδή λέει, εγώ θα πάω εκεί που λέει ψυχή μου. Ό,τι κάνω το κάνω με ψυχή. Οι παραστάσεις μου έχουν ψυχή. Και το ρώτησα λοιπόν και όλο στο περιοδικό ότι τι είναι αυτό που σας ενώνει τόσο πολύ με τη Δέσποινα, που φαινομενικά είστε ένα αντιφατικό ζευγάρι, ας πούμε, στα μάτια, ρε παιδί μου, του κόσμου. Και μου λέει, ενώνονται οι ψυχές μας. Που ξέρεις, αυτό είναι τόσο δοτικό και τόσο ωραίο να το λες. Τόσο υπέροχο να σου συμβεί. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι μιλάμε για απόλυτο έρωτα και αγάπη. Είναι αυτό που λέμε την ψυχή κιόλας. Βρήκα την αδελφή ψυχή μου. Ρε παιδιά, το να εκφράζεις τόσο αβίαστα τα συναισθήματά σου σε μια καταπληκτική συνέντευξη που θεωρώ ότι έκανε ο Τάσος, γιατί μας την έχει διαβάσει στο γραφείο χθες. Δεν ξέρω αν έπρεπε να το πω αυτό, αλλά όντως είχαμε πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τι είπε. Όταν λέει ένας άνθρωπος που τους έχουν κυνηγήσει τόσο πολύ κάμερες, που όντως τους έχουν κατακεραυνώσει εισαγωγικά, γιατί λένε είναι από διαφορετικούς κόσμους, που κολλάνε τώρα αυτοί οι δύο μαζί και όλο αυτό. Και να σου λέει τόσο αβίαστα, είμαι ευτυχισμένος και ερωτευμένος που έχω βρει αυτόν τον άλλον άνθρωπο και αποφασίζουμε να μοιραστούμε τη ζωή μας. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Όχι, να σου πω και κάτι. Μιλάμε εδώ για τον Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος δεν ήταν στα φώτα της δημοσιότητας. Ένας καταξιωμένος αξιόλογος, υπέροχος ηθοποιός, αλλά παρόλα αυτά δεν ήταν αυτό που λένε ο celebrity. Το φανταζόσουν από άλλες περιπτώσεις ότι θα το κρύβανε, ότι θα ήταν φιδωλός στα λόγια του, δεν θα έλεγε πολλά, ότι είμαι καλά, αυτό που λέμε το κλασικό. Όχι μόνο δεν το κρύβει, το δίνει ολόκληρο. Είμαι ερωτευμένος. Μα δεν έχουν και κανένα λόγο να το κρύψουνε. Δεν κάνουν κάτι κακό. Είναι δύο άνθρωποι που απλά έτυχε να ερωτευτούν και να αγαπήσουν ο ένας τον άλλον. Αλλά αυτό το μοτίβο έχουμε συνηθίσει. Να το κρύβουνε και να λένε είμαι καλά. Νομίζω ότι είναι και ο τρόπος που το λέει. Δηλαδή το είμαι ερωτευμένος το λέει με τέτοιο τρόπο που βάζει και το όριό του, ρε παιδί μου. Σου λέει είμαι ερωτευμένος και μέχρι εκεί. Δηλαδή σου δίνει αυτό που θες, αλλά σου λέει, σου λέω αυτό που θες και τελείωσε. Δεν θες να ρωτήσεις κι άλλα. Και παίρνει και το κορίτσι του και κάνει και ωραία ταξίδια ο Βασίλης Μπισμπίκης. Λοιπόν, φτάσαμε εσείως μετά την υπέροχη αντίστροφη μέτρηση του Breakfast at Star στο νούμερο 1. Καλημέρα, καλημέρα στο Παρίσι. Καλημέρα στον Τζοκ. Bonjour de Paris. Bonjour. Είναι ο Τζοκ Μπάνγκλμπλ, κατά κόσμον Γιώργος Παπαδάκης. Καλώς ήρθες στο Breakfast at Star. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είσαι μαζί μας. Και εγώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος, να πούμε ότι είναι κομπέρ στο πιο διάσημο καμπαρέ στο Παρίσι, το Crazy Horse. Γιώργο, είστε τώρα εκεί. Ναι. Είμαστε δηλαδή συνδεμένοι με το Crazy Horse. Ναι, είστε συνδεμένοι απευθείας στο Crazy Horse. Είμαι στην κύρια είσοδο εδώ. Τέλει. Από πίσω μου είναι οι περίφημες φωτισμένες σκάλες που οδηγούν προς το καμπαρέ. Και αφόσον είδα ότι μιλήσατε και για το ζευγάρι Βασίλης Μπισμπίκης, Δέσποινα Βανδύ, ήταν εδώ πριν δύο εβδομάδες. Ήρθανε να δούνε το σώσο, γνωριζόσασταν και ήρθανε ή ήρθανε τυχαία? Όχι, ήρθανε τυχαία. Εγώ δεν με γνώριζαν, δεν τους γνώρισα ούτε εγώ, να σας πω την αλήθεια. Ήταν λίγο, είχε λίγο έτσι, είχε μια περιπέτεια, διότι εγώ δεν τους αναγνώρισα καθόλου. Όχι, δεν τους κατάλαβα. Ναι. Το μόνο, κάποια στιγμή, επειδή τραγουδάω μέσα στο κοινό, κατεβαίνω προς το κοινό κάποια στιγμή, η Δέσποινα σηκώθηκε και χόρεψε μαζί μου φασαφάς. Αλήθεια! Εκεί μου φάνηκε λίγο η κίνηση ελληνική. Κάτι μου θύμισε. Και μου βάλε ψήλου στα αυτιά. Δηλαδή, δεν ξέρω, κάτι μου λέει αυτό το πρόσωπο. Κάποια στιγμή γύρισα, πριν λανσάρω το show, και τους είπα στα αγγλικά από πού έρχεστε, και μου είπαν Ελλάδα.
αλλά μου φαίνεται κάπως γνωστή η κυρία και μου λέει, ο Μπισμπίκης, ναι, είναι η Δέσποινα Βανδύ. Λέω, εντάξει, οκ. Έρχομαι σε λίγο. Τέλειο. Γιώργο. Ήταν εντελώς αυθόρμητο. Γιώργο, πώς ήταν μεταξύ τους, τι έκαναν, χόρευαν, διασκέδαζαν, το χάρηκαν αυτό. Ναι, διασκέδαζαν, το χάρηκαν πάρα πολύ. Βέβαια, ήταν πάρα πολύ ενθουσιασμένοι με αυτό που είδαν. Μου κάνανε διάφορες ερωτήσεις, αγοράσαν και διάφορα από εδώ, γιατί έχουμε μια μπουτίκ μέσα. Και συζητήσαμε, ήταν πολύ. Α, βγάλετε και φωτογραφία με την Δέσποινα. Α, φωτογραφία. Τι αγοράσανε από τα σουβενίρ, Λιτσανάκι. Ξέρω, ο κύριος Μπισμπίκης αγόρασε διάφορα αξεσουάρ με τη στάμπα του Crazy Horse, μάλλον για μια παράσταση που κάνει. Τα κόκκινα φανάρια. Τα κόκκινα φανάρια, ναι, μου. Παράσταση. Μάλιστα. Γιώργο, πες μας. Κοιτάξτε, εγώ δεν μένω Ελλάδα, οπότε δεν τους ξέρω τους famous. Εντάξει, δεν συμβαίνει, δεν ξέρω, αλλά τον Βασίλη Μπισμπίκη δεν τον γνώριζα. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί και να του αρέσει αυτό. Το ότι ήταν εκεί και δεν ήταν κατευθείαν. Α, ο Βασίλη, η Δέσποινα. Μπορεί να ξέρει. Ναι, ναι, ναι. Αισθάνθηκαν πιο άνετα. Βέβαια, Γιώργο, να πούμε ότι δεν είναι μόνο η Δέσποινα που έχει φωτογραφία. Μας έχει στείλει υλικό που έχει στους μεγαλύτερους stars όλου του κόσμου δίπλα σου. Έχουμε δει φωτογραφίες με τη Σελίν Ντιόν, με την Τίτα Φοντής, με τον Αλμοδόβαρ. Ναι. Έχουν έρθει, κατά διαστήματα περνούν famous από το Crazy Horse. Έχουν συνεργαστεί και πολλά ονόματα γνωστά του κινηματογράφου, της μόδας εδώ στο Παρίσι, διότι το Crazy Horse έχει αυτή την αύρα από το 1951 που έχει ξεκινήσει. Είναι ένα από τα πιο πρόσφατα καμπαρέ. Βρίσκεται στο χρυσό τρίγωνο του Παρισιού, δηλαδή εκεί που είναι όλα τα μεγάλα ονόματα της μόδας. Είναι ο πύργος του Άιφελ απέναντι, η Σιγκουάνα. Είναι το μόνο καμπαρέ που είναι στην πιο chic περιοχή του Παρισιού και τραβάει βέβαια πολύ τους σχεδιαστές, το οποίο έχουν συνεργαστεί όχι μόνο για τα ρούχα, αλλά και για να φτιάξουν, να σκηνοθετήσουν και κάποια show στο Crazy Horse. Γιώργο, Jean-Paul Gaultier. Εσύ αλήθεια πώς βρέθηκες εκεί και έχεις καταφέρει να κάνεις τόσα πράγματα και να ξεχωρίζεις? Εγώ, αυτοί με βρήκαν δηλαδή, εγώ ήδη είχα ξεκινήσει να κάνω καμπαρέ πριν 12 χρόνια. Πού? Στις Βρυξέλλες ξεκίνησα, από εκεί προέρχομαι. Μετά ήρθα Παρίσι, γύρισα λίγο στην Ευρώπη με τα show που έκανα και με είδαν σε κάποια από τα show η καλλιτεχνική διευθύντρια και με κάλεσε, διότι ήθελα να βάλουν έναν άντρα μέσα στο show που να παρουσιάζει, να ανεβάσει τον κόσμο, να μπορέσει να δέσει με το show και να παρουσιάσει τις Crazy Girls. Γιώργο, να σε ρωτήσω, είσαι σαν εσύ βγαλμένος από μία άλλη εποχή, με το έτσι χαρακτηριστικό λεπτό μουστάκι που σε παραπέμπει στα 40s, στα 50s. Ναι, ναι, έχω εμπνευστεί από την χρυσή εποχή του Hollywood και του Παρισιού. Ναι, αυτό έκανε πάντα. Αυτό ναι, αυτό έκανα. Αυτό έκανα πάντα. Ναι, ναι, και ναι. Είσαι ντυμένος έτσι στην καθημερινότητά σου, ρε παιδί μου, ή είναι ρόλος αυτό? Δηλαδή, θα σε δούμε με φόρμες, ή είσαι έτσι? Όχι, ντύνομαι και πιο απλά θα πω, αλλά πάντα υπάρχει έτσι μια vintage. Vintage, έτσι. Προσέγγιση. Ένα styling vintage. Ναι. Μας αρέσει πολύ αυτό το vintage. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η εποχή του 40, 50, 30. Είσαι ένας γοητευτικός gentleman. Εγώ αυτό έτσι, αυτό μου βγάζει. Merci beaucoup. Και εσείς είστε μια très jolie jeune femme. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Θα έρθουμε να σε βρούμε στο Crazy Horse. Εννοείται, θέλουμε εισιτήρια. Όποτε θέλετε να έρθετε. Α, να σας πω και κάτι. Έχω μια πρόταση να κάνω, μια και είμαι στον αέρα σε ελληνική εκπομπή. Το Crazy Horse έχει γυρίσει όλο τον κόσμο, έχει πάει παντού σε τουρνέ. Δεν έχει πάει ποτέ στην Ελλάδα και θα ήθελα πάρα πολύ, πάρα πολύ να έρθει στην Ελλάδα, διότι επιλέγουμε και μια χορεύτρια από κάθε χώρα και γίνεται μια Crazy Girls με συμβόλαιο. Έχουμε την νικήτρια. Έχουμε την νικήτρια του Dancing with the Stars για χορεύτρια. Εδώ θα την πάρεις, στη Τζόρτζια μαζί σου. Τότε να έρθει. Αχ, μου ανοίγεται καριέρα. Αν ένας καλός παραγωγός θέλει να φέρει το Crazy Horse στην Ελλάδα, θα είναι καταπληκτικά. Μακάρι, θα τα θέλει. Πάρα πολύ. Αλήθεια. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστούμε Τέλειωσε. Καλά. Να σου πω κάτι. Σε βλέπω για καμπαρέ κατευθείαν. Και θα σου ταιριάζει και πάρα πολύ. Καλά, θα ήμουν καταπληκτική. Αλλά ήταν καταπληκτικό και το θέμα, γιατί μάθαμε μόλις ότι η Δέσποινα Βανδύ πήγε δύο εβδομάδες πριν στο Παρίσι και
δεν. Πέταξε φίλο. Δεν το κατάλαβε κανένα. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και μα βρίσκεται κατευθείαν με εμά και τον Παύλο βεβαίω στην κουζίνα του Breakfast at Star και αμέσω μετά η Τζοάν εδώ στο Breakfast. Σήμερα θα είναι μαζί μας η Τζοάν και θα παρουσιάσει το καινούριο της τραγούδι με τίτλο Midnight. Στις 11.30 μη χάσετε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Άση Μπίλιου. Λοιπόν, είμαστε πανέτοιμοι για κάτι λίγο, θα το σκεφτείτε τώρα ότι μπορεί να είναι ξινό. Αλλά είναι πολύ αφράτο και πολύ ωραίο. Ο Παύλος μας φτιάχνει ένα πάρα πολύ ωραίο κέικ λεμονιού. Λοιπόν, κέικ λεμόνι σήμερα με κρέμα λεμόνι. Είναι όλα πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Και είναι ό,τι πρέπει αυτό το γλυκό. Μπορείτε να φτιάξετε την κρέμα μόνη της, μπορείτε να φτιάξετε το κέικ μόνο του. Αλλά μαζί είναι τέλεια. Λοιπόν, ξεκινάμε με την κρέμα. Σε χαμηλή φωτιά θα βάλουμε χυμό λεμόνι με το ξύσμα. Ωραία. Αυγά. Να σου πω την αλήθεια, δεν είχα σκεφτεί ποτέ το ζάχαρη. Κέικ. Αλήθεια. Εγώ το λέω για κέικ λεμόνι. Λοιπόν, σπάμε τα αυγά. Να ξέρετε ότι όσο αυγά βάζετε, τόσο λεμόνι βάζετε. Γενικά είναι με γραμμάρια. Ένα αυγό είναι περίπου 50 γραμμάρια. Ωραία. Ωραία. Χυμό από ένα λεμόνι, περίπου 50 γραμμάρια. Οπότε όσα αυγά βάλετε και όσα λεμόνια βάζετε, βάζετε και τόση ζάχαρη. Δηλαδή, αν βάλουμε τρία λεμόνια, στην περίπτωση αυτή, βάζουμε 150 γραμμάρια ζάχαρη. Ωραία. Το έχουμε, ε? Το έχουμε. Ωραία. Δηλαδή, μπορείτε να το κάνετε και με 5 λεμόνια αυτό, μπορείτε να το κάνετε και με όσα λεμόνια θέλετε. Έχετε corn flour. Εμείς θα βάλουμε corn flour γιατί θέλουμε να είναι λίγο πιο σφιχτή η κρέμα μας. Για να την κάνουμε στρώσεις, δεν χρειάζεται, δεν είναι υποχρεωτικό το corn flour, απλά εμείς θα το βάλουμε τώρα. Για να την κάνουμε λίγο πιο. Να είναι σαν γλάσο, να είναι ωραία και να στέκει πάνω στο κέικ. Δυναμώνουμε τη φωτιά μας. Αυτό γενικά είναι καλό να μην το αφήσετε από τα μάτια σας, να το ανακατεύετε συνεχώς. Γιατί μπορεί να κολλήσει. Εγώ τώρα θα το αφήσω λίγο σε χαμηλή φωτιά και θα επανέλθουμε. Βλέπετε που έχει αφρύσει, που έχει αφρό. Όταν φτάσει στην φάση να πήξει, θα φύγει ο αφρός. Οπότε θα ξέρετε ότι είναι κοντά στο να. Εδώ είναι έτοιμη. Το να πήξει. Μπράβο, ναι. Και όταν πήξει, θα βάλουμε και το κουτιράκι μας στο τέλος. Μαζεύω και πάμε στο κέικ. Λοιπόν, κέικ. Επίσης πανεύκολο. Τρία αυγά. Γιαουρτάκι. Αυτό επειδή είναι κέικ με βάση το λάδι, είναι καλό πάντα να βάζουμε γιαούρτι, γιατί βοηθάει και στην ομογενοποίηση και στο να γίνει πιο αφράτο. Έχουμε βανιλίνη. Πάντα δυσκολεύουμε αυτές τις βανιλίνες. Ώστε δεν κάνεις κέικ λεμόνι, είναι δυνατόν. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Εγώ είναι το. Σε τάρτα. Είναι το πιο στάνταρ. Σου. Το πιο στάνταρ κέικ που κάνω, ναι. Γιατί τρελαίνομαι. Όπα, δεν την κάνω με ζημιά. Πάρω λίγο. Λοιπόν. Μαζεύω, ωραία. Λοιπόν, ανακατεύουμε τα υγρά. Η ζάχαρη, να θυμάστε, πάει πάντα με τα αυγά και τα υγρά. Γιατί είναι υγρό η ζάχαρη, απλά είναι κρυσταλλωμένο. Τι σας λέω τώρα, Λοιπόν, βάζουμε λίγο το λάδι μέσα στα αυγά. Θέλουμε να μην φαίνεται το λάδι από πάνω. Βλέπετε που φαίνεται. Καθώς το ανακατεύεις, ενσωματώνεται το λάδι. Και θα μας κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο moist, ζουμερό κέικ. Τα κέικ με λάδι γενικά είναι και πιο σταθερά στο χρόνο. Δηλαδή μπορείς να τα βάλεις στο ψυγείο και να μείνουν ωραία, ξέρεις. Λοιπόν, κάνω και μία εδώ πέρα. Ωραία. Και συνεχίζουμε. Ωραιότατα. Τώρα, ξύσμα χυμό από ένα λεμόνι. Εσύ δηλαδή είσαι πιο πολύ του πορτοκαλιού. Του πορτοκαλιού πιο πολύ. Αυτό είχα μάθει. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, ούτε το είχα αναζητήσει, να σου πω την αλήθεια. Τώρα που το βλέπω όμως σίγουρα.
Γιατί γενικά μου αρέσει το λεμόνι στο γλυκό. Το λεμόνι είναι τέλειο. Εγώ τώρα, επειδή λόγω των χιονιών, μου σπάσε ένα κλαδί ελιάς που έχω έξω από το σπίτι. Ελιάς λέω. Λεμονιάς. Και ήταν κρίμα να πετάξω τα λεμόνια. Και τα μάζεψα και τα έκανα κρέμα, τα έκανα κέικ, θα κάνω και λεμονάδα. Ωραία. Όλα θα τα κάνουμε. Λοιπόν, κόβουμε το λεμονίκι μας. Στίβουμε. Προσοχή στα κουκούτσια. Αυτό τώρα θα σου φέρει μια γεύση πικρή, όχι, 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 καθόλου. Απλά είναι, επειδή προσθέτεις υγρό, δηλαδή επειδή προσθέτεις χυμό, πρέπει να έχεις λίγο την προσοχή σου με το αλεύρι. Δηλαδή να βάλεις αρκετό αλεύρι για να μην γίνει το κέικ πολύ σφιχτό. Λοιπόν, μόνο λίγο εδώ. Ωραία. Βάζουμε τώρα το αλεύρι μας. Έγινε. Baking powder. Και παπαρνόσπορο. Εγώ γενικά το κεγεμόνι ταιριάζει πάρα πολύ παπαρνόσπορος. Δεν είναι... μπορείτε και να μην το βάλετε. Απλά εγώ πιστεύω ότι ταιριάζει πάρα πολύ. Λοιπόν, πάει και αυτό. Ανακατεύουμε λίγο τώρα να ομογενοποιηθεί. Με δύο χέρια εγώ ανακατεύω. Καταπληκτικά. Θα σας βγει μια υδαρές ζύμη. Δεν θα βγει πολύ σφιχτή. Ωραία. Ανακατεύεται ίσα-ίσα να ομογενοποιηθεί το αλεύρι, ωραία. Λοιπόν, και πάμε να ετοιμάσουμε τη φόρμα μας. Μαζεύω. Ωραία. Φόρμα έχουμε εδώ πέρα. Ξέρετε, με αποσπόμενο πάτο. 23 εκατοστών, νομίζω. Δεν είναι... Θα φουσκώσει αρκετά, οπότε μην αγχωθείτε ότι είναι χαμηλό. Λοιπόν, παίρνουμε λίγο χαρτί με λίγο λάδι. Βάζουμε παντού. Γύρω-γύρω. Ωραία. Και δεν ξέρω αν σας το έχω ξαναδείξει αυτό το μυστικό με τη λαδόκολλα. Αλλά παίρνουμε μια λαδόκολλα, τη διπλώνουμε πολλές φορές. Να κάνουμε ένα τέτοιο. Και μετά βρίσκουμε κάπως στο κέντρο. Το κέντρο του ψιού και με ένα ψαλιδάκι κόβουμε. Και βγάζει τον τέλειο κύκλο. Άντε. Τώρα και τίποτε. Ωραίο. Καλά. Για να πάει από κάτω. Για να είναι πιο γρήγορο. Δεν χρειάζεται να είναι, κατάλαβες, να είναι μέχρι τέρμα. Ναι. Άμα πιάσει τον πάτο, θα βοηθήσει στο να μην κολλήσει το κέικ. Ωραία, φύγαμε. Πάμε. Μέσα όλο το κέικ. Ωραιότατα. Βλέπετε ο παπαρνόσπορος που κάνει μια ωραία υφή στο κέικ και είναι και ωραίο και στη γεύση. Επίσης βλέπετε ότι δεν είναι πολύ η ζύμη μας, δηλαδή δεν πάει πολύ ψηλά. Μην αγχωθείτε, θα φουσκώσει αρκετά, θα γίνει σχεδόν το διπλάσιο. Πάει και αυτό. Λοιπόν, πάμε φούρνο, 170 για 45 με 50 λεπτά. Θέλετε να πάρει ωραίο χρώμα και ελέγξτε το μηνιό του τον γλυφίδα. Ωραία, λοιπόν. Λοιπόν, η κρέμα μας είναι σχεδόν έτοιμη. Λοιπόν, μόλις κάνετε την κρέμα σας, θέλω να την βάλετε στο ψυγείο, να της βάλετε μεμβράνη από πάνω, όπως κάναμε εδώ, γιατί άμα δεν βάλετε μεμβράνη να εφάπτεται, θα κάνει πέτσα. Ωραία. Οπότε, βάζουμε βούτυρο στο τέλος, κομματάκι-κομματάκι. Τι ρίχνουμε υγρή από πάνω το, ζεστή πάνω το κέικ. Όχι, είναι πάρα πολύ υγρή όταν είναι. Δηλαδή, έλα να τη δεις τώρα πώς είναι. Ναι, τώρα τη βλέπω. Είναι πάρα πολύ υγρή. Άμα τη βάλεις πάνω από το κέικ έτσι υγρή, θα πάει όλη στο πιάτο. Δεν θα μείνει πάνω στο κέικ. Θέλει να παγώσει λίγο, να έρθει λίγο πιο. Να έρθει σε. Κατάλαβες, σε θερμοκρασία. Να σφίξει λίγο, ναι. Θα σφίξει αυτή πάνω στο μάτι, αλλά δεν θα σφίξει πάρα πολύ. Αλλά στο ψυγείο όταν την βάλετε, θα δείτε πώς είναι τώρα. Βλέπετε, είναι αρκετά, στέκεται, καταλάβατε. Και είναι πεντανόστιμη τέτοια αυτή η κρέμα. Τώρα που έχει αρχίσει λίγο να σφίγγει, άμα δείτε, θα αρχίσουν να φεύγουν οι φουσκαλίδες. Και έχει αρχίσει λίγο να πίζει. Περιμένουμε μέχρι να κοχλάσει, να δούμε μπουρμπουλήθρες. Είμαστε σχεδόν εκεί και βάζουμε βουτυράκι λίγο-λίγο. Και μετά για να σερβίρουμε έχουμε το κέικ μας, μπορείτε να το κόψετε στη μέση άμα θέλετε. Άμα δεν θέλετε,
Άμα δεν θέλετε, δεν χρειάζεται. Μπορείτε απλά να το βάλετε από πάνω σαν γλάσο. Λοιπόν, να κόψουμε και ένα κομματάκι. Να δούμε πώς είναι. Πιάνω ένα πιατάκι, περιμένετε. Ωραία. Ελπίζω να το δοκιμάσετε, παιδιά, είναι τέλειο. Πάμε στο Γιώργο και στην Ελίνα. Γεια σας. Γνωρίζαμε από το The Voice του 2020. Αρχικά εντυπωσίασε την Έλενα Παπαρίζου. Μετά εντυπωσίασε όλους εμάς και τελικά το κέρδισε. Μαζί μας η Τζοάν εδώ στο Breakfast at Star. Καλώς το κορίτσι. Γεια. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλημέρα. Καλώς ήρθες, κάθισε. Κάθισε να μας τα πεις όλα, μικρό κορίτσι. Πολλά υποσχόμενο, pop star. Προσπαθούμε. Πώς είσαι? Καλά. Καλά. Σε ακούμε συνεχώς στο ραδιόφωνο. Συνεχώς. Γιατί διασκέπασες ένα από τα πιο ωραία τραγούδια, το Twist in My Sobriety, με δεύτερη φωνή την Έλενα Παπαρίζου. Ναι. Όταν το κατάλαβα, γιατί το κατάλαβα ακούγοντά την, τρελάθηκα. Το ότι σου κάνει δεύτερες φωνές η Έλενα Παπαρίζου. Ναι. Εντάξει, απίστευτο. Γενικότερα, ήταν και η ιδέα της Έλενας το Twist in My Sobriety όταν αποφασίζαμε με. Α, εκείνη το σκέφτηκε. Το είχε σκεφτεί, ναι, γιατί είχαμε κάνει ένα meeting όλοι μαζί με τη Μίνος, με την Έλενα. Εγώ ήταν και το πρώτο μου ουσιαστικά, οπότε ήμουν ακόμα λίγο πιο αγχωμένη. Όχι, τώρα δεν είμαι. Μόνιμα είμαι, αυτό είναι άλλο θέμα. Και είχαμε πολλές ιδέες, ψάχναμε τέτοιο κομμάτι, κάτι έτσι παλιό. Και το πρότεινε η Έλενα και μας άρεσε όλους πάρα πολύ. Και το κάναμε μετά και μαζί στα ΜΑΝ. Ναι, μαζί, ναι. Και ήταν σούπερ. Ναι, ναι. Δεν μου λες εσύ, Τζοάν, είσαι κόρη ηθοποιών. Ναι. Από την αρχή ήθελες να γίνεις τραγουδίστρια, δεν σκέφτηκες να γίνεις ηθοποιός όπως ο μπαμπάς ή και η μαμά? Θα σου πω, κοίτα. Όταν το έχεις ζήσει τόσο πολύ, το αγαπάς πάρα πολύ. Γιατί από πάρα πολύ μικρή ήμουνα σε παραστάσεις, στο θέατρο, σε πρόβες. Το έχω δει πάρα πολύ. Και το είχα σκεφτεί κιόλας. Δηλαδή μου άρεσε. Αλλά είχα μια πολύ έντονη κλίση προς τη μουσική. Οπότε νομίζω ότι. Δεν πέρασε το μικρόβιο της ηθοποιίας. Όχι. Όχι, καθόλου. Παρόλο που έτρεχες μαζί τους σε όλα αυτά. Μου πέρασε στο βαθμό ότι θα το έκανα. Αλλά όχι όπως θα έκανα τη μουσική, δηλαδή η μουσική ήταν πάντα top για μένα. Ο παπάς σου παίζει και στο Σασμό. Ναι. Είναι ο κύριος Λάζαρος Γεωργακόπουλος, ο οποίος παίζει τον Ισοβίτη, αν έχω καταλάβει καλά. Ναι. Δεν μου λες, όταν αποφάσισες να ασχοληθείς με τη μουσική, σου ήταν εύκολη η μετάβαση σε αυτήν την ηλικία, γιατί είσαι πολύ μικρή, πόσο χρόνο είσαι? Τώρα έκλεισα τα 21. Τα 21, είσαι μικρούλα. Καταρχάς πόσα χρόνια ασχολείσαι? Ασχολούμαι. Κοίτα, τα έκανα. Ποτέ δεν είχα πάει μέχρι να τελειώσω το σχολείο ουσιαστικά σε οδείο και αυτά. Γιατί ήμουν λίγο αυτοδίδακτη. Μ' άρεσε να παίρνω την κιθάρα μόνη μου, να παίζω, να τραγουδάω. Αλλά επειδή το είχα πάντα σαν ένα άπιαστο όνειρο, δεν ήθελα ποτέ να ασχοληθώ ουσιαστικά με αυτό. Γιατί δεν ξέρω, δεν το πίστευα ότι μπορώ να τα καταφέρω. Και κάποια στιγμή στην τρίτη ηλικίου. Εκεί πέρα που ήθελα να ασχοληθώ με την ψυχολογία, λέω όχι, θα αρχίσω μαθήματα και θα κάνω αυτό που αγαπάω και αυτό που θέλω. Και έτσι ουσιαστικά ξεκίνησα. Δηλαδή, οπότε ασχολούμαι τα τελευταία 2,5-3 χρόνια και όλα πέσανε και την περίοδο του COVID. Οπότε ήταν λίγο δύσκολο αυτό. Πώς και μετά, δηλαδή μετά σκέφτηκες το Voice? Το Voice ήρθε πολύ απρόοπτα στη ζωή μου. Δεν το είχα σκεφτεί. Δηλαδή, ήμουν σπίτι μιας φίλης μου. Σου έκανε η φίλη σου την αίτηση? Δεν μου κάναν την αίτηση. Είναι λίγο. Και με βάζανε έτσι ένα τραγουδάκι και μου λέγανε γιατί δεν πα στο Voice, γιατί μπλα μπλα. Λέω, εγώ ντρέπομαι. Δηλαδή, λέω, πραγματικά δεν μπορώ να σκεφτώ να βγω στις τηλεόρες, θα λιποθυμίσω. Και την επόμενη μέρα είχε ανεβάσει ένα βιντεάκι στο Instagram και κάποιο το βλέπει και τη ρωτάνε από την παραγωγή. Δεν ξέρω πώς έγινε. Αν θέλω να δηλώσω συμμετοχή. Και λέω, εντάξει, λέω πολύ καρμικά πράγματα αυτά. Αλλά δεν έχω κάτι να χάσω, μόνο να κερδίσω έχω από αυτή την εμπειρία. Και το κέρδισες κιόλας. Και λέω ναι, θα πάω. Λέω πραγματικά, λέω μόνο καλό έχει να μου κάνει. Ούτως ή άλλως αφορά αυτό που αγαπάω και θέλω να κάνω. Πώς είναι η συνεργασία σου με την Έλενα Παπαρίζου? Δηλαδή, πέρα από το παιχνίδι, τελειώνει αυτό το κομμάτι. Και έρχεται τώρα που κάνει και δεύτερες φορές το τραγούδι σου. Στη διασκευή.
Πώς είναι η χημεία σας? Εντάξει, η χημεία μας νομίζω πάντα ήταν τέλεια και εξελίσσεται. Δηλαδή, νομίζω ήταν η φυσική εξέλιξη μετά το παιχνίδι να συνεργαστούμε και να κάνουμε πράγματα μαζί. Γιατί εντάξει, με βοήθησε πάρα πολύ. Χρωστάω πάρα πολλά πράγματα στην Έλληνα για αυτό που έχω κάνει αυτή τη στιγμή, γιατί πίστεψε πάρα πολύ σε μένα. Αλήθεια, από την αρχή πίστεψε. Άμα δεν είχε πιστέψει σε μένα, δεν θα ήμουν εδώ πέρα, πιστεύω, σίγουρα. Δηλαδή ήταν πολύ διπλωμένο. Σου έκανε διάφορα δώρα όμως, γιατί όπως έχεις ξαναπεί, σε βοήθησε και στην νόσο που έχεις. Ναι. Κάτι το οποίο δεν το περίμενες ούτε εσύ και διαβάζοντάς το κι εγώ έτσι εντυπωσιάστηκα. Σε βρήκανε, καταρχάς η νόσος λέγεται... Νόσος του Στάργκαρτ και είναι εκφύλιση τσοχράς κοιλίδας. Υπάρχει μια μεμβράνη ουσιαστικά μπροστά το μάτι που η δικιά μου και όσοι πάσχουν ας πούμε από αυτή την νόση. Τι είπα, από αυτή την νόσο. Την νόσο, ναι, ναι. Υπάρχει λέπτυνση σε αυτή τη μεμβράνη. Και δεν βλέπεις θολά? Βλέπω θολά, ναι. Υπάρχει πρόβλημα η κεντρική όραση. Ουσιαστικά. Ναι. Και δεν μπορώ να εστιάσω πολύ καλά και τα χρώματα δεν είναι τόσο έντονα. Και αυτό το πράγμα συμβαίνει, εντάξει, από πολλά χρόνια από ό,τι καταλαβαίνω. Το έχεις προσπαθήσει να το πολεμήσεις και στο Voice σε βρήκαν άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν γιατροί και σε βοήθησαν. Ναι, με βρήκανε από ένα κέντρο βελονισμού το όρασης και ουσιαστικά ασχολούνται πάρα πολύ με την νόσο και με άλλα πράγματα προφανώς. Ο βελονισμός δηλαδή. Για μένα είναι φοβερός, δηλαδή έκανα και πιο παλιά, για άλλους λόγους. Και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Έχεις δει βελτίωση? Έχω δει βελτίωση, ναι. Οπότε είναι τρομερό τώρα, δηλαδή από το Voice, επειδή είπε την ιστορία της, την βρήκαν από το κέντρο αυτοβελονισμού και της είπαν εμείς μπορούμε να σε βοηθήσουμε και όντως την έχουν βοηθήσει. Αυτό έχει σημασία. Το Voice ήρθε στη ζωή σου για πολλούς λόγους. Ναι, ήρθε για πάρα πολλούς, δεν μπορώ να πω. Τελικά ασχολήθηκες με το τραγούδι και όλα είναι καρμικά. Αρχίζουν και φτιάχνουν όλα προς τη ζωή σου. Να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ γενικότερα στον νόμο της έλξης και ότι η ενέργειά μας προσελκύει πράγματα γύρω μας. Οπότε, όντως πιστεύω ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο και δεν πιστεύω ότι τίποτα είναι τυχαίο. Για κάποιο λόγο είσαι και σήμερα εδώ και τους έχω δώσει την επόμενη επιτυχία, να τα λέμε αυτά. Της έχω προτείνει ένα τραγούδι να κάνει διασκευή και μου είπε θα το κάνει. Αν το κάνει θα μου το αφιερώσει. Δεν το αποκαλύπτουμε όμως. Δική αφιέρωση. Θέλω να μου πεις για το τραγούδι που έχεις βγάλει τώρα. Λοιπόν, το κομμάτι βγήκε χτες. Είναι το Midnight. Το επιμελήθηκαν η Arcade και ο κύριος Θεοσόπουλος. Είναι έτσι λίγο, είναι δικό μας κομμάτι, είναι της αισθητικής... Αυτό που ακούμε τώρα. Ναι. ναι, είναι, νομίζω είναι παρόμοιας αισθητικής με το Twisted My Sobriety. Έτσι έχει ηλεκτρονικά στοιχεία, είναι χορευτικό, ανεβαστικό. Νομίζω είναι λίγο πιο dark. Σαν, από το άλλο, ναι. Από το άλλο, ναι. Όπως και από το Rapture που τραγούδισε στα Mad Walk. Καλά, το Rapture το αγαπάω. Επίσης το αγαπάω και αυτό πάρα πολύ. Ελληνικά τραγούδια δεν έχεις σκοπό να πεις? Έχω σκοπό. Θέλω να δοκιμάσω σίγουρα. Δεν έχει τύχει. Και όπως έχω ξαναπεί, νιώθω πολύ κοντά με τον αγγλικό στίχο γιατί έχω μεγαλώσει με ξανά κομμάτια. Αλλά είμαι ανοιχτή σε κάθε πρόταση αν θεωρήσω ότι κάτι μου ταιριάζει και είναι τη αισθητική μου και μπορώ να το υποστηρίξω. Δηλαδή, ποιο τραγούδι ελληνικό σου αρέσει πολύ? Μ' αρέσουν πάρα πολλά, δηλαδή και τώρα το καινούριο της Αναστασίας, οι αμαρτίες που έχει γίνει χαμός. Μου έχει κολλήσει τραγουδά, ας πούμε, στο repeat. Έχουν πάρα πολλά ελληνικά κομμάτια που μου αρέσουν. Βέβαια, θεωρώ ότι εμένα, ας πούμε, θα μου πήγαινε κάτι ίσως πιο pop, άμα τραγουδούσα ελληνικό. Έχεις δοκιμάσει ακόμα και με την κιθάρα σου, μόνη σου, να πεις ελληνικά τραγούδια και να τραγουδάς, να δεις πώς είναι? Πιο πολύ... Ράπανε, έλεγα, ξέρω, σε ελληνικά. Έγραφα παλιά μόνη μου, έτσι λίγο πιο ραπ στίχο, ελληνικό. Αλλά ήταν έτσι για προσωπική ικανοποίηση εκεί πέρα. Με την Eurovision τι έγινε? Με την Eurovision? Θα ξαναδοκιμάσω. Μπράβο. Θα σου πω κάτι, είναι αυτό που είπα πριν. Όλα γίνονται για κάποιο λόγο, δηλαδή δεν στεναχωρήθηκα και η Αμάντα που θα πάει θεωρώ ότι είναι ένα τόσο ταλαντούχο κορίτσι και θα μας εκπροσωπήσει τέλεια, οπότε... Θεωρώ ότι οι ευκαιρίες δεν χάνονται. Δηλαδή, κάτι άλλο επιφυλάσσει η μοίρα μου και το μέλλον μου για μένα. Οπότε είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη. Ίσως κιόλας εγώ να μην ήμουν έτοιμη. Και... Εντάξει, δήλωσε συμμετοχή, δεν πέρασε το τραγούδι. Αυτό... Φέτο, πέρασε του χρόνου όμως. Αυτό, δηλαδή, δεν είμαι 21 ετών. Και είναι όλη η ζωή μπροστά σου. Εντάξει, πολύ μικρή ακόμα, αλλά πριν σε αποχαιρετήσουμε, ξέρεις τι θέλουμε.
να ακούσουμε το ολοκένουργιο σου τραγούδι. Εννοείται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Καλή συνέχεια. Καλό τάξιτο το τραγούδι. Πάρα πολύ. Να σκίσει. Πολλά φιλιά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ. Στις 11.30 μη χάσετε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Άση Μπίλιου. Έφτασε η ώρα λοιπόν εδώ στο Radio Booth να μάθουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα και τώρα θα μιλήσουμε λίγο για το παιχνίδι μας. Για το παιχνίδι μας. Λοιπόν, θα πάρετε τηλέφωνο τώρα στο 212-212-7300 και 7301 θα δηλώσει συμμετοχή γιατί έχουμε πολύ ωραίο δώρο στο Πικεθή. Μιλάμε για έναν συναρπαστικό αγώνα στο Πικεθή. Δηλαδή θα γίνει χαμός. Δεν είναι ότι απλά θα παίξουμε. Χάσεις πάλι, αλλά δεν πειράζει. Το θέμα όμως τι κερδίζετε. Κερδίζετε ένα υπέροχο δώρο, ένα συναρπαστικό παιδικό τάμπλετ Kiddo Boo που θα λατρέψουν τα παιδιά. Είναι ένα ασφαλές διδακτικό και διασκεδαστικό τάμπλετ, ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά με μια τεράστια βιβλιοθήκη παιδικών βίντεο, παιχνιδιών, προγράμματα σχεδιασμού, εφαρμογές εκπαιδευτικού περιεχομένου στην ελληνική γλώσσα και βεβαίως αυτό που χρειάζεται οπωσδήποτε, Parental Control, kidoboo.me. Και πού μας πας? Πού σας πάω, σε φοβίες. Α, φοβίες. Γιατί νομίζω ότι μας φαίνεται τόσο στο διεθνή κοινότητα, τόσο γλυκούλικα και τέτοια. Ναι, ναι. Όχι, δεν είναι μόνο γλυκούλικα. Κάποιοι έχουν και κάποιες φοβίες που λες, μα είναι δυνατόν. Α, όχι κλασικές, αγοροφοβία, όχι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, θα σου πω για την Nicole Kidman, θα σου πω για την Tyra Banks, θα σου πω για τη Rita Ora, θα σου πω για την Ανά Ηλιοπούλου. Γιατί εκεί μάθαμε σήμερα. Λοιπόν, από αυτά που θα σας πω, μία από όλες αυτές την έχω και εγώ τη φοβία. Θέλω να βρεις ποια είναι. Ωραία, πάμε. Ξεκινάμε. Τι φοβούνται λοιπόν οι stars? Η Nicole Kidman φοβάται τις πεταλούδες. Πεταλούδες. Θα προτιμούσε να πηδήξει από αεροπλάνο άμα δει πεταλούδες. Μήπως φοβάται τις πεταλούδες της νύχτας, τις κατσιμπούλες. Α, δεν ξέρω. Ή το μουσαφύρι.
Κατσικούλες. Κατσιμπούλες. Κατσιμπούλες. Ναι, παιδί μου, ο θείος μου ήταν από το Κατάκολο. Ναι. Και εκεί τις πεταλούδες της νύχτας, όχι το μουσαφί, το μεγάλο το μουσαφίρι, το λέγανε κατσιμπούλα. Υπάρχουν ημέρες και νύχτας. Υπάρχει και μέρα και νύχτα. Ναι, πεταλούδα της νύχτας, πεταλούδα της μέρας. Εγώ μία ξέρω. Τη μέρα, την πολύχρωμη. Αυτή, την ωραία, τη χαριτωμένη. Α, εντάξει, όχι, υπάρχει και τη νύχτα, ρε παιδιά, που είναι πιο γκρι, καφετή και αυτά. Νυχτερίδα, δηλαδή. Όχι, η κατσιμπούλα, η κατσιμπούλα. Λοιπόν, η Νικόλ Κίτμαν, μηδή κατσιμπούλα, θα παίζει από το μπαλκόνι. Λοιπόν, η Τάιρα Μπάνκς φοβάται. Μάλλον αγχώνεται, δεν φοβάται, τα δελφίνια. Πανικοβάλλεται ακόμα και να σκεφτεί ότι μπορεί να κολυμπάνε γύρω τη δελφίνια. Εντάξει, εντάξει, αυτό είναι λίγο. Άμα δεις δελφίνι, βλέπεις ένα κήτος. Ενώ στον Καρχαρία κάθεται χαλαρή, έτσι δεν τρέχει τίποτα. Α, Καρχαρία, κοίτα, βασικά είναι η σκιά που σου έρχεται και πλησιάζει. Εκεί, εντάξει, τρομοκρατήσε. Όπως και να το βλέπεις, ένα κήτος είναι δίπλα σου. Η Ρίτα ώρα έχει φοβία με τις τουαλέτες και τις λεκάνες. Αν δεν έχει πάρα πολύ φως, δεν μπορεί να μπει, γιατί φοβάται να πεταχτεί κάτι από μέσα. Έχουν βγάλει κάτι φώτα τα οποία μπαίνουν μέσα στη λεκάνη. LED. LED, ναι, και φέγγει όλη αυτή. Να μην φοβάται, το λέω εγώ, ρε παιδιά. Στην λίγο θα βάλουν και μέσα στο. Μέσα, σε αυτό είναι. Α, τόσο μέσα. Η Σκάλετ Γιόχανσον έχει ορνηθοφοβία. Ναι. Δεν αντέχει ούτε τα φτερά, ούτε ράμφη, ούτε γενικά. Έχει έναν παράλογο και υπερβολικό φόβο προς τα πουλιά. Όλα. Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Αυτό. Ότι έχει πουλοφοβία. Είναι αυτό. Ότι αυτό, έχει ράμφος. Αυτό, ναι. Γιώργο μου, αυτό, Γιώργο μου. Αφού αυτό έτσι λέγεται. Ο Τζόνι Ντεπ φοβάται τους κλόουν, γιατί δεν μπορεί. Και πάρα πολλοί κόσμοι επίσης φοβάται τους κλόουν. Και ο γιος μου. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο φοβιστικό. Όχι, επειδή εγώ το βλέπω διασκεδαστικό. Δεν τους φοβήθηκα ποτέ, να σου πω την αλήθεια, δεν το θυμάμαι, αλλά. Γιατί φοβάται. Ναι. Γιατί μπορεί να τον έχετε ξεβαμμένο, ξέρω εγώ, να αρχίσει να φεύγει. Δεν ξέρω. Έλα, η Κάιλι Μινόγκ φοβάται όσο τίποτα άλλο τις σειρμάτινες κρεμάστρες αλλού, δηλαδή. Χωρίς λόγο. Παρεξήλυνες. Τι φοβάμαι τις κρεμάστρες. Δηλαδή, ανοίγει μια ντουλάπα και βλέπεις σειρμάτινες. Τι πανικοβάλλετε. Φέρτε πλαστικές. Λοιπόν, η Kendall Jenner έχει τρυποφοβία. Και αυτό το έχω ξανακούσει. Τι φοβάται. Οτιδήποτε έχει μικρές τρύπες. Σφουγγάρι, κυψέλι. Φοβάται τις τρύπες, ρε παιδί μου. Τις μικρές. Τι στρουπούλες είναι. Η τρυποφοβία έχει να κάνει με τις μικρές τρύπες, ναι. Ξακουμπιά. Που έχουν τρυπούλες. Που τα ράβουμε. Ναι, αυτό δεν ξέρω. Τρύπα είναι κι αυτό. Τρύπα είναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, ενώ η Τζένιφερ Λόρενς, γνωρίζουμε όλοι, με τόσες τούμπες που έχει πάει στα Όσκαρ, φοβάται τα κόκκινα χαλιά και τις τούμπες. Η Νανά Ηλιοπούλου, αν δεν ήσασταν από την αρχή της εκπομπής εδώ, φοβάται τα Ιγκουάνα και τις Σαύρες. Και τους δεινόσαυρους, έτσι τους έχει ονομάσει τη Σαύρα. Εσύ τι φοβία, εσύ. Εγώ είμαι με τη Σκάλετ Γιόχανσον. Έχω θέμα με τα περιστέρια. Το ξέρω ότι είναι παράλογο. Τι κουλοφοβία έχεις. Δηλαδή δεν μπορώ με το που περάσω από ένα, μια πλατεία και είναι πολλά περιστέρια. Και κάνουν αυτό το μπράφι, δηλαδή βίρνα δράκου σκέψου, λάμψη που ξεκίναγε στο Σύνταγμα. Ναι. Αυτό δεν μπορώ να το ζήσω εγώ αυτό. Και φοβάσαι ότι πουλί κινείται δίπλα σου. Τα περιστέρια, λέμε. Εντάξει, ωραία, πάμε σε κάτι άλλο. Αυτά παραμείνουμε στις περίεργες φοβίες, αλλά θα πάμε στο ποδόσφαιρο τώρα. Ναι. Μπορεί να μην ξέρεις πολλά από αθλητικά, αλλά θα σε ρωτήσω, ποιος είναι ο απίστευτος λόγος που ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να φάει κόκκινη κάρτα. Προφανώς δεν έκανε κάτι που πήγαινε άντια στους κανονισμούς του ποδοσφαίρου, θα ήταν απίστευτος ο λόγος. Η αλήθεια είναι απίστευτος ο λόγος, δεν τον έχω ξανακούσει ποτέ, αλλά και όμως συνέβη. Είχε. Μίλαγε στις κερκίδες με το κορίτσι του. Όχι, ήταν στη Σουηδία ένας αγώνας. Ναι. Είχε φάει ήδη μια κίτρινη κάρτα ο συγκεκριμένος παίκτης. Ναι. Κάτι γίνεται, εδώ σε θέλω να σκεφτείς, ναι. Δαιμόνια. Μίλησε άσχημα. Σε ποιον? Σε έναν παίκτη. Όχι, κάτι κάνει και εκεί ο διαιτητής του λέει πάρτι τώρα και στον πάγκο σου. Ναι, περίμενε. Επειδή ακούω κάτι υπογκυτά από το κοντρόλ. Αυτό είναι normal. Normal είναι. Ωραία. Μια συνήθεια που την κάνεις κι εσύ. Και εσύ μπορεί να το κάνεις. Φτερνίστηκε. Όχι. Δεν φτερνίστηκε. Κοντά είσαι. Κατέβα. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος παίκτης είχε πονόκυλο, ρε παιδί μου. Και όπως περνάει και έτρεχε δίπλα, τζαρτζαρίσματα από εδώ, τζαρτζαρίσματα από εκεί, πονάει και το στομαχάκι. Και περνάει δίπλα από τον διαιτητή, αερίζεται, ρε παιδί μου, και ο διαιτητής του λέει πάρτι. Άδικη κόκκινη κάρτα, γιατί άδικη, δεν κατάλαβα. Άδικη, άδικη. Υπάρχουν όργανα τα οποία λειτουργούν και την ώρα του ποδοσφαιρικού. Μπράβο. Αγώνα. Άδικο. Για το πόλο. Λοιπόν, πάμε παιδιά στα άστρα και τα ζώδια και στην Άση Μπίλιου. Καλημέρα. Εδώ είμαστε με τον Ερμή. Επιτέλους να τελειώνει αυτό το βάναυσο παιχνίδι που έπαιξε εις βάρος μας το προηγούμενο διάστημα. Επιτέλους γυρίζει στην ορθή του πορεία, στον εγώ καιρό.
Και έτσι σιγά σιγά, γιατί μην νομίζετε ότι από τη μια ώρα στην άλλη όλα ξαφνικά γίνονται καταπληκτικά στην επικοινωνία, χρειάζεται να περάσουν κάποιες ώρες, κάποιες μέρες ίσως. Οπότε εσείς ας έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας ότι από το Σαββατοκύριακο και ακόμη περισσότερο από τη Δευτέρα θα αρχίσουν τα πράγματα να βελτιώνονται, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με την καθημερινότητα, τις δοσοληψίες μας, την επικοινωνία και όλα αυτά. Να πούμε ότι ο Ερμής είχε μπει στη σκιά της ανάβρωμης πορείας του. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Σημαίνει ότι ήταν στη μοίρα του ζωδίου, του υδροχώου, που γύρισε ανάβρωμος από τις 29 Δεκεμβρίου. Θα βγει από τη σκιά, θα ξαναγυρίσει στην ίδια μοίρα δηλαδή, στις 24 Φεβρουαρίου. Για να σας το πω έτσι λίγο πιο λιανά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ταλαιπωρούνται από τις 29. Καλημέρα. Καλημέρα. Από τις 29. Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν που ταλαιπωρούνται από τις 29 Δεκεμβρίου με κάποιο θέμα που μπορεί να έχει να κάνει με επικοινωνία, μπορεί να έχει να κάνει με δοσοληψίες, με θέματα που αφορούν το μεταφορικό τους μέσο. Ναι. Τα πράγματα που κυρίως κυβερνά ο Ερμής. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι, αν λοιπόν έχετε μια ταλαιπωρία τέτοια, περίμενα ας πούμε να μου φέρουν ένα δέμα, είχα παραγγείλει κάτι και από τις 29 Δεκεμβρίου ακόμα περιμένω και έχουμε φτάσει στο Φεβρουάριο. Αυτό όλο, δώστε του λίγο χρόνο ακόμη μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου, γιατί μέχρι εκεί κρατάει η σκιά του ανάβρωμου Ερμή. Το λέω αυτό για όσους μπορεί να είχαν κάποιο πρόβλημα και δεν έχει επιληθεί ακόμη, μολονότι έχει περάσει ένα μεγάλο διάστημα. Παρ' όλα αυτά, για τους περισσότερους, από το Σαββατοκύριακο θα είναι τα πράγματα αρκετά πιο άνετα στο κομμάτι της επικοινωνίας. Θα έχουμε και μια σελήνη από σήμερα το απόγευμα και μετά στο ζώδιο του κρυού. Γενικά ο Φεβρουάριος δεν έχει καθόλου πλανήτη σε ζώδια της φωτιάς. Αυτό τουλάχιστον για όσους εκπροσωπούν τα ζώδια της φωτιάς ή έχουν πολλούς πλανήτες κρυό, λέοντα, τοξότη, δεν είναι και τόσο για να τους φτιάχνει πάρα πολύ το κέφι. Γενικά, οι πλανήτες όταν είναι σε ζώδια της φωτιάς νιώθεις μια διαφορετική ενέργεια. Λοιπόν, παρόλα αυτά, όταν η σελήνη, όπως το Σαββατοκύριακο, από σήμερα το απόγευμα και έπειτα, μπαίνει σε ζώδιο της φωτιάς, τα ζώδια της φωτιάς θα νιώθουν λίγο καλύτερα. Ωραία. Πάμε να δούμε όμως πώς θα μας επηρεάσει τώρα ο Ερμής, που γυρίζει στον εγώ καιρό ορθώς και θα μείνει στον εγώ καιρό μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου. Του Αγίου Βαλεντίνου ανήμερα θα κάνει μια μικρή μετακόμιση, θα μπει στο ζώδιο του υδροχώου. Πάμε να δούμε κρυούς λοιπόν. Για τους κρυούς, γενικώς ο Ερμής υπήρξε πιο ιδιότροπος όταν μπήκε στον εγώ καιρό, όχι τόσο πολύ στην πρώτη φάση του που ήταν στον υδροχό. Υπήρξε πιο ιδιότροπος από τις 26 Ιανουαρίου και μετά. Λοιπόν, για τους κρυούς, όλο αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με το κομμάτι των επαγγελματικών. Αφενός δημιούργησε μεγαλύτερη σύγχυση, μπορεί να είχατε προβλήματα είτε με το αντικείμενο της δουλειάς, είτε με τις συνθήκες που κάνατε τη δουλειά σας ή με ανθρώπους από το περιβάλλον εργασίας. Μπορεί να ήταν συνεργάτες, προϊστάμενοι, ανώτεροι κτλ. Όλο αυτό λοιπόν από αύριο πρακτικά και μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου φαίνεται ότι θα αρχίσει κάπως έτσι να γίνεται λίγο πιο ευνοϊκό για εσάς. Τα επαγγελματικά σας το έχω πει από την αρχή του Φεβρουαρίου, δεν σταματούν στιγμή μέσα στο μήνα και μέχρι τις 6 Μαρτίου να σας απασχολούν. Θεωρώ τώρα που ο Ερμής θα γυρίσει ορθώς, θα μπορέσετε να κάνετε κάποιες ίσως αλλαγές, να βοηθήσετε λίγο τα πράγματα κι εσείς, να αναβαθμίσετε λίγο το επαγγελματικό σας προφίλ, κάτι να κάνετε τέλος πάντων για να βοηθηθείτε σε θέματα που σχετίζονται με τον επαγγελματικό τομέα και τον τομέα της καριέρας γενικότερα. Παρόλα αυτά, θα έλεγα ότι η θέση του Ερμή στον υδροχό σας ταιριάζει πιο πολύ, άρα από τις 14 Φεβρουαρίου και έπειτα θα δείτε λίγο έτσι πιο ουσιαστικά να διευκολύνετε το κομμάτι της επικοινωνίας. Καλύτερα τώρα, αλλά ακόμη καλύτερα μετά τις 14 Φεβρουαρίου. Πάμε να δούμε Ταύρους. Για τους Ταύρους, ο Ερμής στον εγώ καιρό είναι σαφώς σε μια πολύ βολική θέση. Το ότι θα γυρίσει και ορθώς το κάνει ακόμη καλύτερο το πράγμα σε ό,τι έχει να κάνει με την πνευματική εργασία, με οτιδήποτε αφορά τις σκέψεις, τις ιδέες, το μυαλό σας, το πώς επικοινωνείτε, αυτά που σκέφτεστε με τους άλλους. Το προηγούμενο διάστημα μπορεί εσείς να κάνετε απέλπιδες προσπάθειες να σας καταλάβουν οι άλλοι ή να προωθήσετε
τα σχέδια που είχατε ή οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων θέλατε να πάει μπροστά, να εξελιχθεί, αλλά με κάποιο τρόπο, είτε λόγω συνθήκων, είτε λόγω ασυνεννοησίας, είτε γιατί άλλοι καταλάβαιναν κάτι διαφορετικό, είχαν μια πάντα μια αντίθετη άποψη, δεν ήταν πολύ βοηθητικό το κλίμα όντως για να έχετε τις εξελίξεις που θέλετε. Από εδώ και κάτω λοιπόν, πολύ πιο βοηθητικός ο Ερμής και ιδιαίτερα μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου. Άρα σε αυτό το διάστημα πιέστε κι εσείς όσο μπορείτε τα πράγματα και σε ό,τι έχει να κάνει με σπουδές και σε ό,τι έχει να κάνει με την δουλειά σας, ειδικά αν εργάζεστε στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης ή ασχολείστε με την εκπαίδευση, νομικά θέματα μπορούν να πάνε καλύτερα. Το εμπόριο, αν ασχολείστε με το εμπόριο, όλα αυτά θα δείξουν έτσι πιο θετικά σημάδια από εδώ και κάτω για σας τους Ταύρους. Πάμε να δούμε διδύμους. Ο Ερμής είναι δικό σας κυβερνήτης, άρα όταν γυρίζει σε ανάδρομη πορεία, σαφώς πλήττει το ζώδιό σας περισσότερο. Εκτός πια αν έχετε γεννηθεί με ανάδρομο Ερμή, παίζει αυτό. Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί σε περιόδους ανάδρομου Ερμή, δεν είναι λίγοι, δεν είναι η πλειοψηφία, γιατί ο Ερμής γυρίζει ανάδρομος 3 φορές το χρόνο για 20 μέρες πάνω κάτω. Παρόλα αυτά, όταν είμαστε σε περιόδους ανάδρομου Ερμή, φαίνεται ότι μπορεί να τους λειτουργούν καλύτερα τα πράγματα. Αλλά θα πρέπει να το ξέρετε ότι το έχετε στο οροσκόπιό σας. Ο Ερμής λοιπόν γυρίζει σε ορθή πορεία και είναι μέσα σε ένα κομμάτι που έχει να κάνει πολύ με οικονομικά, με διαπραγματεύσεις, με συμφωνίες, με επενδύσεις, με φορολογικά, θέματα που σχετίζονται με τράπεζες, δάνεια, κάρτες, πιστώσεις, επενδύσεις, όλα αυτά τα θέματα, με κάποιο τρόπο, διατροφές, ασφάλειες. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν από εδώ και κάτω είναι σαν να ξεκλειδώνονται κάπως. Αν το προηγούμενο διάστημα λοιπόν δεν βρίσκατε άκρη, περιμένατε μια έγκριση, θέλατε να κάνετε ένα διακανονισμό γενικώς, θέλατε να προχωρήσουν λίγο οι εξελίξεις σε θέματα που αφορούν είτε και μια συμφωνία ακόμη. Από εδώ και κάτω λοιπόν φαίνεται ότι πιο εύκολα μπορεί να υλοποιηθούν όλα αυτά που έχετε στο νου σας και μπορεί να αφορούν τον οικονομικό τομέα. Από την άλλη πλευρά, ο Ερμής όταν θα περάσει στον υδροχό, δηλαδή μετά τις 14 Φεβρουαρίου, θα εξυπηρετήσει πιο πολύ τα συμφέροντά σας, γιατί θα είναι σε ένα ζώδιο το αέρα όπως είναι το δικό σας, άρα είναι, η ενέργειά του είναι πολύ πιο κοντά στη δική σας ενέργεια. Στον εγώ καιρό είναι πιο ουδέτερη η θέση του, αλλά μερικές φορές είναι και λίγο πιο βαριά για το δικό σας ζώδιο. Όμως, τουλάχιστον για θέματα οικονομικά, είναι μια χαρά για να προχωρήσουν. Πάμε να δούμε καρκίνους. Ο Ερμής γίνεται ορθός απέναντί σας στον τομέα σχέσεων, συνεργασιών. Άρα, από εδώ και κάτω, φαίνεται ότι αν υπήρχαν προβλήματα στις σχέσεις με τους άλλους, είτε νιώθατε ότι δεν σας καταλαβαίνουν, είτε μπορεί να υπήρχαν διαφωνίες, μπορεί να κινδύνεψαν και σχέσεις το προηγούμενο διάστημα, φαίνεται ότι θα ξεκαθαρίσει αυτό το τοπίο και μέσα σας θα ξεκαθαρίσει το πράγμα, τι ακριβώς θέλετε από τους άλλους, αλλά να καταλάβετε και τι θέλουν οι άλλοι από εσάς. Από την άλλη πλευρά είναι βοηθητικός και για να κάνετε καινούριες γνωριμίες. Μπορεί αυτές οι γνωριμίες να έχουν ενδιαφέρον όχι μόνο σε ερωτικό επίπεδο ή σε φιλικό επίπεδο, ακόμα και σε επίπεδο επαγγελματικό. Μπορεί να σας προταθεί μια καινούρια συνεργασία ή μπορεί να γνωρίσετε έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο και στον τομέα των επαγγελματικών. Γενικότερα καλύτερα θα είναι τα πράγματα, αυτό σας λέω εν ολίγης, και σίγουρα θα έχουμε περισσότερες εξελίξεις. Γιατί όπως σας έλεγα και από την αρχή του Φεβρουαρίου, οι πρώτες ημέρες του μήνα έχουν αυτή τη στατικότητα και όχι τις εξελίξεις που θέλουμε. Άρα από εδώ και έπειτα μπορείτε να περιμένετε τα πράγματα να κινηθούν πιο γρήγορα σε όλα τα επίπεδα, αγαπητοί καρκίνοι, αλλά μέχρι τις 14 του μηνός, επειδή είναι σε αντίθεση ο Ερμής με το ζώδιό σας, εσείς θα εξακολουθείτε να προσέχετε τις υπερβολές. Γιατί η όψη αυτή μπορεί να σας κάνει λίγο πιο υπερβολικούς στον τρόπο που συμπεριφέρεστε ή διαχειρίζεστε τις σχέσεις σας. Πάμε να δούμε λέοντες. Για τα λιοντάρια, εδώ ο Ερμής γυρίζει σε ορθή πορεία μέσα στον τομέα που έχει να κάνει με την οργάνωση της καθημερινότητάς τους. Αν λοιπόν από τον προηγούμενο μήνα, έτσι, από το τέλος, από την τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου, νιώθετε ότι αποδιοργανωθήκατε λίγο στην καθημερινότητά σας σε θέματα που αφορούν τη δουλειά, σε θέματα που αφορούν το σπίτι, μπορεί να προέκυψαν στο διάστημα αυτό
προβλήματα, είτε με την... με τους συγκατοίκους σας, είτε με τους ανθρώπους που εργάζεστε μαζί, με τους συνεργάτες σας. Όλα αυτά λοιπόν από εδώ και κάτω μπορεί πιο εύκολα να επιληθούν με τον Ερμή που μπαίνει στον εγώκερο. Και από την άλλη πλευρά, αν υπήρχαν ζητήματα που αφορούν την υγεία, τη φυσική κατάσταση και δεν βρίσκατε λύση ή είχατε πάρει μία διάγνωση και μετά μπορεί να σας έδωσε κάποιος άλλος μία άλλη διάγνωση, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα πολλές φορές με τον ανάβρωμο Ερμή. Μπορεί να βρείτε τελικά τι ακριβώς φταίει και να ξεκαθαρίσει το τοπίο και από αυτήν την πλευρά. Γενικώς θα σας βοηθήσει να οργανωθείτε πολύ καλύτερα μέχρι τις 14 του μηνός που θα παραμείνει στον εγώ καιρό ορθός. Πάμε να δούμε Παρθένους. Δικό σας και δικό σας κυβερνήτης ο Ερμής, κυβερνά Διδύμους και Παρθένο, με διαφορετικό τρόπο βέβαια και με έτσι, διαφορετική ποιότητα ο Ερμής στους Διδύμους και ο Ερμής στην Παρθένο, γιατί ο Ερμής στην Παρθένο είναι πιο πολύ της λεπτομέρειας, στους Διδύμους δεν είναι τόσο πολύ, θέλει την πληροφορία, είναι πολύ περίεργος, πολύ ανήσυχος, θέλει να μάθει, αλλά δεν είναι ότι θα καθίσει να εξετάσει κιόλας την πληροφορία που πήρε, αν όντως είναι έτσι. Θα την πασάρει πιο δίπλα, θα την μεταδώσει και ο Θεός μαζί μας. Ενώ στην Παρθένο θα μπει στη διαδικασία να ψάξει πιο βαθιά, να δει, μωρέ, αυτό που διαβάζω τώρα έτσι είναι, μήπως δεν είναι έτσι. Ο Ερμής λοιπόν στον εγώκερο είναι σε μια πολύ καλή θέση για το δικό σας ζώδιο. Βοηθά και να αναπτυρωθεί λίγο το ηθικό σας και να επικοινωνήσετε καλύτερα τις ιδέες σας από εδώ και έπειτα και σε επίπεδο επαγγελματικό ή αν είχατε ένα πλάνο στο μυαλό σας, ένα σχέδιο, ένα project που θέλατε να ξεκινήσετε και το προηγούμενο διάστημα κάτι καθυστερούσε, υπήρχαν κολλήματα, εμπόδια για διάφορους λόγους, πολύ πιο εύκολα από εδώ και κάτω θα μπορέσετε να το φέρετε, να το υλοποιήσετε ή να ό,τι τέλος πάντων είχατε στο μυαλό σας να μπορέσετε να το βάλετε μπροστά. Πέρα από αυτό, είναι μέσα σε ένα τομέα που έχει να κάνει και με τα ερωτικά, άρα μπορεί να ξετυλίξει και εκεί ένα κουβάρι για τους Παρθένους που μπορεί να μπερδεύτηκαν, συχίστηκαν σε αυτό το τομέα το προηγούμενο διάστημα ή μπορεί να είχαν διλήμματα. Από εδώ και έπειτα λοιπόν πιο εύκολα μπορούν να μπουν κάποια πράγματα σε μία τάξη, ιδιαίτερα μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου που θα παραμείνει στον εγώ καιρό Ερμής. Πάμε να δούμε ζυγούς. Για τους ζυγούς η ορθή πορεία του Ερμή εξακολουθεί να αφορά ένα πολύ κομβικό σημείο του οροσκοπίου σας που έχει να κάνει από τη μια πλευρά με την οικογένεια, το σπίτι. Αν το προηγούμενο διάστημα είχατε μεγαλύτερο άγχος, είτε για το ίδιο το ακίνητο, έτσι δεν είναι και λίγοι που είχαν ζημιές και με την κακοκαιρία και με τα χιόνια κτλ. Άλλοι μπορεί να είχατε μεγαλύτερο άγχος με άτομα από το οικογενειακό περιβάλλον, μπορεί να ήταν δικά τους προβλήματα τα οποία σας δημιούργησαν μεγαλύτερο στρες στην καθημερινότητά σας. Τώρα, γυρίζοντας ο Ερμής σε ορθή πορεία, προβλήματα τα οποία δεν έχετε επιλύσει και αφορούν κυρίως την οικογένεια ως άτομα, ως μέλη, αλλά και το χώρο του σπιτιού ή τα θέματα των ακινήτων μπορούν πιο εύκολα και μέχρι τις 14 του μήνα να επιληθούν. Ακόμα καλύτερα θα είναι τα πράγματα για το ζώδιό σας μετά τις 14 Φεβρουαρίου, όταν θα περάσει ο Ερμής στο ζώδιο του Υβροχώου, που είναι πιο φιλικό προς το δικό σας, ένα ζώδιο του αέρα. Πάμε να δούμε Σκορπιούς. Ο Ερμής ήταν ανάβρωμος την τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου και οι πρώτες μέρες του Φεβρουαρίου στο ζώδιο του εγώκερου. Άρα μέσα στον τομέα που έχει να κάνει με την επικοινωνία, με τις μετακινήσεις και αρκετοί ταλαιπωρηθήκατε σε αυτούς τους τομείς και σε ό,τι έχει να κάνει με το να κάνετε τη δουλειά σας ή να πάτε στο σχολείο σας ή να επικοινωνήσετε με τους άλλους. Άλλοι ταρεπορηθήκατε και με το μεταφορικό μέσο ή με τις μετακινήσεις σας γενικότερα. Ήταν μια περίεργη και αρκετά έτσι, δύσκολη περίοδος αυτή. Τουλάχιστον τώρα γυρίζει σε ορθή πορεία. Κάποια πράγματα θα μείνουν μια ανάμνηση και το εύχομαι κιόλας, και να σβηστούν και τελείως, δεν έγινε και κάτι, αν δεν ήταν πολύ καλά. Από εδώ και έπειτα λοιπόν, μαζί με τους άλλους πλανήτες που είναι στον εγώκερο, ξεκινά μια περίοδος που είναι πολύ πιο έντονη σε ρυθμούς, δηλαδή θα έχετε πολλά πράγματα να κάνετε στην καθημερινότητά σας, αλλά θα έχει και πολλές συζητήσεις, πολλές διαπραγματεύσεις, συμφωνίες, εμπορικές δοσοληψίες. Γενικώς θα είστε σε μία κίνηση συνεχόμενα μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου πολύ περισσότερο.
αλλά είναι και ένα διάστημα που μπορεί να συζητήσετε και κάποια πρόταση καινούρια ή αν έχετε μια ιδέα, μια σκέψη στο μυαλό και θέλετε να την υλοποιήσετε. Είναι ένα πιο έτσι, πρόσφορο διάστημα για να συμβεί όλο αυτό το πράγμα και να έχετε και στήριξη από τους συνεργάτες, από τους φίλους και γενικότερα από τους ανθρώπους που ανήκουν στο περιβάλλον σας. Και βέβαια είναι και μια ωραία περίοδος αν θέλετε να κάνετε και ένα ταξιδάκι ή έστω να το κανονίσετε και ας μην το πραγματοποιήσετε τώρα. Πάμε να δούμε τοξότες. Για τους τοξότες, ο Ερμής γυρίζει ορθώ στον τομέα που έχει να κάνει με πρακτικά θέματα της καθημερινότητας, όπως είναι τα επαγγελματικά, όπως η δουλειά δηλαδή, όπως είναι τα οικονομικά. Το προηγούμενο διάστημα μπορεί να ήταν από το τέλος ουσιαστικά Ιανουαρίου, την τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου και μέχρι σήμερα, μπορεί να ήταν αρκετά πιο ζώρικο σε πρακτικά ζητήματα, όχι απαραίτητα ότι συνέβη κάτι κοσμοϊστορικό και σας προβλημάτισε, αλλά είναι αυτά τα μικρά καθημερινά της δουλειάς, των επαφών που έχουμε με τους ανθρώπους που δουλεύουμε μαζί, μπορεί να είναι τα οικονομικά. Όλα αυτά λοιπόν μπορεί να σας προβλημάτισαν ίσως περισσότερο. Θα δείτε σταδιακά ότι θα αρχίσουν να επιλύονται και εσείς να νιώθετε και περισσότερη αυτοπεποίθηση σε αυτά που κάνετε. Και είναι μία περίοδος και για να ψαχτείτε περισσότερο με τα θέματα των εσόδων και των εξόδων, αλλά και να ενισχύσετε λίγο περισσότερο τη σχέση σας στον τομέα των επαγγελματικών και τις συνεργασίες σας. Πολύ καλύτερη θα είναι η θέση του Ερμή από τα μέσα Φεβρουαρίου και μετά, όταν θα περάσει τον Υβροχό, που είναι ένα πιο φιλικό ζώδιο προς τον τοξότη, ένα ζώδιο του αέρα. Τέλος πάντων, επιτρέπει στο μυαλό να λειτουργεί καλύτερα. Πάμε να δούμε εγώ καιρούς. Γυρίζει ο Ερμής ορθώς στο ζώδιό σας. Έχετε περάσει πολλά η εγώκερη το προηγούμενο διάστημα και η Αφροδίτη ανάδρομη μέχρι τις 29 Ιανουαρίου. Δεν προλάβατε να χαρείτε με το ότι γύρισε ορθή. Ο Ερμής ανάδρομος στο ζώδιό σας μέχρι σήμερα αυτό. Από αύριο θα δείτε ότι σταδιακά θα αρχίσει και για σας μια έτσι καλύτερη κατάσταση και στον τομέα της επικοινωνίας. Θα μπορείτε πιο εύκολα να επικοινωνήσετε αυτά που έχετε στο μυαλό σας, αυτά που θέλετε να πείτε στους συνεργάτες σας, στους φίλους σας, στον σύντροφό σας και να σας καταλάβουν, γιατί το πρόβλημα ακριβώς εκεί έγκυται, στο ότι το προηγούμενο διάστημα μπορεί εσείς να λέγατε αυτό που θέλατε, αλλά δεν σημαίνει ότι οι άλλοι καταλάβαινε. Το καταλάβαιναν κιόλας, έτσι, ή έκαναν και κάτι για να σας απαλύνουν τον πόνο και την δυσκολία. Από εδώ και κάτω λοιπόν βελτιώνεται όλο αυτό. Είναι μια περίοδος μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου που θα παραμείνει ο Ερμής στο ζώδιό σας, που ευνοεί τους πειραματισμούς, τις αλλαγές, το να δείτε πώς μπορείτε να βοηθήσετε την εξέλιξη της δουλειάς σας ή και στις σχέσεις ακόμα. Αρκετά ευνοϊκό όλο αυτό. Βέβαια σε ένα μήνα, ο οποίος το έχουμε πει από την αρχή του, είναι πιο απαιτητικός για όλα τα παρορμητικά ζώδια, κρυούς, καρκίνους, ζυγούς και εγώκερους. Και πάμε να δούμε υδροχόους. Για τους υδροχόους, ο Ερμής ξεκίνησε σε εσάς την ανάδρομη πορεία του. Θα ολοκληρώσει τη σκιά του στις 24 Φεβρουαρίου στο δικό σας ζώδιο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι από τις 29 Δεκεμβρίου που μπήκε σε αυτήν την περίεργη φάση, πολλά πράγματα μπορεί να νιώθατε ότι γίνονταν παρασκηνιακά, με μυστικά πολλά, μια κρυφή δράση, μια κατάσταση τέλος πάντων, η οποία δεν ήταν πάρα πολύ, πώς να το πω, ευθεία. Δεν σας επέτρεπε πολλές φορές να έχετε και γνώση όλων των πραγμάτων. Είναι σαν να σας αποκρύπτονταν πληροφορίες ή μπορεί αυτό που μαθαίνατε να ήταν λάθος, να έπρεπε να το ερευνήσετε περισσότερο. Και υπήρχε αυτό που λέω και μια παρασκηνιακή δράση, ιδιαίτερα την περίοδο που μπήκε στον εγώκερο, από τις 26 Ιανουαρίου μέχρι τώρα. Ο Ερμής θα παραμείνει σε αυτό το ζώδιο, στον εγώκερο, άρα ακόμα δεν ξεμπερδεύεται εντελώς από όλο αυτό το μυστικό παρασκηνιακό που λέμε. Και επίσης είναι και μία περίοδος μέχρι τις 14 του μηνός που κι εσείς δεν φαίνεται να είστε τόσο πολύ συγκεντρωμένοι. Υπάρχουν δηλαδή πράγματα τα οποία μπορεί να σας ξεφεύγουν ακόμη και θέλει περισσότερο προσοχή. Θα καταλάβετε σαφώς διαφορά σε σχέση με το πριν, αλλά ακόμη μεγαλύτερη διαφορά θα καταλάβετε από τις 14 Φεβρουαρίου και μετά, που θα επανέλθει στο δικό σας ζώδιο. Και πάμε να δούμε ηχθείες. Για τους ηχθείς είναι ένας Ερμής
σε μια καλή θέση για το ζώδιό σας, τώρα που γυρίζει και σε ορθή πορεία, νομίζω ότι μπορεί να ανοίξει τα μάτια σας λίγο περισσότερο. Να καταλάβετε δηλαδή κάπως καλύτερα και να διαχειριστείτε επίσης τις σχέσεις, είτε τις επαγγελματικές σχέσεις, γιατί ο εγώκερος παραπέμπει κυρίως σε επαγγελματικές σχέσεις, ακόμα και αν η βάση τους μπορεί να έχει και το στοιχείο της φιλίας. Παρόλα αυτά, έχει να κάνει με τις επαφές που έχετε με τους άλλους σε επαγγελματικό επίπεδο. Θα ενισχύσετε περισσότερο λοιπόν σχέσεις, συνεργασίες, αλλά και τις φιλικές σχέσεις. Είναι μια πιο, θα ξεκινήσει μια πιο εξωστρεφής περίοδος για το ζώδιό σας, η οποία θα το δείτε με μεγάλη διαφορά από τις 18 Φεβρουαρίου και έπειτα, που θα περάσει και ο ήλιος στο δικό σας ζώδιο, άρα θα ξεκινήσουν και τα φετινά σας γενέθλια. Αυτά τα ωραία. Αύριο μεσημέρι δίνουμε ραντεβού στη μία. Έχουμε Star System και θα αναλύσω κάτι το οποίο είναι σπάνιο. Είναι ουσιαστικά η πορεία της Αφροδίτης και του Άρη, που πηγαίνουν χεράκι-χεράκι, για ένα ολόκληρο δίμηνο. Εξακολουθούν ακόμη και τον Απρίλιο να πηγαίνουν μαζί στο ίδιο ζώδιο, μόνο ότι δεν θα είναι τόσο κοντά. Αυτό λοιπόν είναι σπάνιο, γιατί σκεφτείτε ότι κάθε χρόνο η Αφροδίτη με τον Άρη συναντιούνται μια φορά και η επιρροή άντε να κρατήσει 10 μέρες. Τώρα το να τους έχεις μαζί για ένα ολόκληρο δίμηνο σε τόσο ασφικτική σχέση μεταξύ τους είναι ένας παράγοντας που βοηθάει και είναι πολύ γόνιμος παράγοντας. Πολύ. Βοηθάει πάρα πολύ. Και στις ερωτικές σχέσεις και στις συνεργασίες και στα θέματα των παιδιών, για όσες και όσους ενδιαφέρονται για το θέμα παιδί, αλλά γενικότερα είναι μια πολύ παραγωγική και ωραία όψη αυτή. Αύριο στη μία το μεσημέρι δεν θα αναλύουμε το όλα τίποτα. Στο Star System. Εννοείται. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλώς από τον Κύριακο. Καλώς από τον Κύριακο. Είσαι έτοιμος για έναν τέλειο αγώνα πικεφή? Είμαι πανέτοιμος, αλλά πρώτα έχουμε το αστείο βίντεο της ημέρας. Στο πικ και φι, λοιπόν, είμαστε εδώ για να παίξουμε με την Ελίνα και τον Γιώργο, να βάλουν τα δυνατά τους, να κερδίσουν, αλλά και να μην κερδίσετε, παιδιά. Δεν τρέχει και κάτι, γιατί η νίκη δεν είναι ποτέ οριστική, όπως έλεγε και ο Τσόρτσιλ. Βέβαια. Μπράβο. Αφού το είπε ο Τσόρτσιλ. Τι δώρο δίνουμε? Λοιπόν, ένα συναρπαστικό παιδικό τάμπλετ Kiddo Boo που θα λατρέψουν τα παιδιά με το που το πάρουν στα χέρια τους. Είναι ένα ασφαλές διδακτικό και διασκεδαστικό τάμπλετ, ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά, με πολλά βίντεο, με πολλά παιχνίδια, με πολλά προγράμματα. KiddoBoo.me. Πάμε. Τέλειο. Ποιος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή? Καλημέρα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ονομάζομαι Σοφία. Γεια σας, Σοφία. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Σοφία, είπες. Ναι, Σοφία. Ωραία, ποια περιοχή? Από Βέρεια. Από Βέρεια, πολύ ωραία. Με ποιον παίζεις, ποιον διαλέγεις? Με την Ελίνα θα ήθελα. Γεια σου, Σοφάκι μου, έχεις ήδη όνομα με την κόρη μου. Θα κερδίσουμε. Τέλεια. Για να δούμε ποιος θα παίξει με τον Γιώργο. Καλημέρα. Καλημέρα. Χαίρομαι τόσο πολύ που μιλάω μαζί σας. Και εμείς, και εμείς. Πώς σε λένε? Ελένη από Καρπενήσι. Η Ελένη από το Καρπενήσι, η γλυκιά, ίσα θα παίξει με τον Γιώργο και ο αγώνας ξεκινάει αμέσως τώρα. Λοιπόν, ξεκινάμε με την Ελίνα που επιλέχθηκε πρώτη. Η Ελίνα μου έχει 40 δευτερόλεπτα για να μου πεις 10 πράγματα που κάνουμε με το κινητό. Σκρολάρουμε, διαβάζουμε, βλέπουμε βίντεο, ακούμε μουσική, τραβάμε φωτογραφίες, τραβάμε βίντεο. Δεν ξέρω αν είμαι κάπου κοντά σε όλα αυτά. Ναι, τι άλλο κάνουμε με το κινητό? Διαβάζουμε συνταγές και αυτά, μαγειρεύουμε, δεν ξέρω αν πιάνεται αυτό. Μαγειρεύουμε με το βάζουμε κινητό. Βάζουμε ξυπνητήρι, ξυπνάμε με το κινητό. Είμαι αλλού. Μπορώ να βοηθήσω. Τι άλλο κάνουμε με το κινητό, κάτσε να σκεφτώ. Παίζω παιχνίδια. Σοφάκι μου, βρήκα τίποτα? Εσύ που σε, εκεί που με βλέπεις τώρα, για πάντα μου. Τέλος χρόνου, κοίτα, εμείς συνηθίζουμε να παίρνουμε τηλέφωνα, ας πούμε, με το κινητό. Μας
αρέσει, ρε παιδί μου, με το κινητό να χρησιμοποιούμε για να παίρνουμε και ένα τηλέφωνο, ας πούμε. Παίρνει από το σταθερό η Ελίνα. Και μιλά και όλη μέρα στο τηλέφωνο. Έλεος. Εντάξει, παιδιά, ντρέπομαι. Δεν θέλω και να κερδίσω, δεν θέλω να το πάρω. Έχει βρει τέσσερα, έχει βρει τέσσερα. Ελίνα μου, πάμε να δούμε τι θα κάνει ο Γιώργος τώρα. Γιώργος, 40 δευτερόλεπτα. Πρόσεξέ με. Θέλω να μου πεις 10 είδη μαγιό. 10 είδη μαγιό. Μπικίνι. Ολόσωμο. Brazilian, Brazilian, string. Τι άλλο είδος μαγιό υπάρχει, κάτσε να τα σκεφτώ. Μπούργα, είχαν βγάλει μια εποχή μαγιό μπούργα. Μαγιό, άλλο είδος μαγιό. Ένα τραγουπέδιλα, παρέα, ενσωματωμένο. Α, τι άλλο είδος μαγιό υπάρχει. Εμποξεράκι, κολλητό, κολυμβητικό. Του Ντάνου είχε γίνει χαμός τότε με το μαγιό του Ντάνου. Το μαγιό του Ντάνου. Είναι μια κατηγορία μόνο. Τι άλλο μαγιό υπάρχει. Τα φουτά. Τέλος χρόνου κι όμως κέρδισες. Ναι, παιδιά, να πω κάτι. Και πιο λίγα να έβρισκε, εγώ θα του το έδινα. Μπράβο. Μπράβο, Γιώργο, τι να σου πω. Λοιπόν, το κορίτσι μας από το Καρπενήσι, η Ελένη, κέρδισε ένα πολύ ωραίο τάμπλετ Kiddo Boo. Θα το λατρέψουν τα παιδιά. Είναι ένα ασφαλές, διδακτικό και διασκεδαστικό τάμπλετ. Έχει παιχνίδια, έχει βίντεο. Έχει εφαρμογές εκπαιδευτικού περιεχομένου. Parental control, kiddoboo.me και ακόμα δεν μπορώ να συνέλθω. Δεν πειράζει. Παίρνει τηλέφωνο. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε. Με καλή παρέα να είσαστε. Και βέβαια ακολουθούν οι αλήθειες με τη Ζήνα, με τη Ζήνα Κουζελίνη σε λίγο. Μετά το break. Φιλιά, φιλιά!